Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινάμε και τη σημερινή μας συνεδρίαση. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση λόγω και της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί από εσάς, ίσως και περισσότεροι, είσαστε ομιλητές ακόμα και σήμερα. Για το λόγο αυτό, όσο το δυνατόν, νομίζω ότι όλοι να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προφανώς να διευκολύνουν τους συναδέλφους που έχουν σήμερα τις ομιλίες. Τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η ενημέρωση επί των διαδικαστικών θεμάτων και κατόπιν η κατάθεση των καταλόγων εγγράφων και μαρτύρων που χρειάζονται οι ομάδες για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση σύμφωνα και με τις σχετικές αποστολές των επιστολών των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν ότι το βουλευτή κ. Καραγκούνη θα αναπληρώσει ο βουλευτής κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Φλόρος με επιστολή του στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής ζήτησε την αναπλήρωσή του στη σημερινή συνεδρίαση από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Μιχάλη Χουρδάκη. Λόγω απουσίας στο εξωτερικό δεν βλέπω κάποια αλλαγή άλλη. Άρα να ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών για τα θέματα τόσο των εγγράφων όσο και των καταλόγων μαρτύρων. Ξεκινάμε κύριε Λαζαρίδη, κύριε Τσαρδαρίδη από εσάς. Πριν ξεκινήσετε κύριε Τσαρδαρίδη, να πω ότι στο τέλος της διαδικασίας θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε και λίγο και να τοποθετηθεί και το Προεδρείο αναφορικά τόσο με τον τρόπο εξέτασης μαρτύρων όσο και με συνολικά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν, γιατί πέραν των τι θα συμφωνηθούν σήμερα, να βάλουμε και τα χρονικά όρια, να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε για έναν τρόπο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι οργανωμένη και η συζήτηση από τη Δευτέρα και μετά που θα ξεκινήσουμε τις παρουσίες των μαρτύρων. Επομένως, να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά στην πορεία, ας προχωρήσουμε έγγραφα και μάρτυρες και τα ξανασυζητάμε. Κύριε Τσαρδαρίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πω το εξής, να επισημάνω κάποια πράγματα. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου 2023. Και με αυτήν ορίστηκαν, εκτός από τα μέλη της Επιτροπής, με αυτήν την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ορίστηκε και ο χρόνος που θα διαρκέσουν οι συνεδριάσεις καταρχάς της Επιτροπής. Αυτό ήταν ένας μήνας. Άρα λοιπόν σήμερα που είμαστε στις 13-14 Δεκεμβρίου ουσιαστικά έχει παρέλθει ένας μήνας. Τον έχουμε φάει με αποκλειστική ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε θέματα διαδικαστικά, παρελκυστικά και προσχηματικά. Είμαστε λοιπόν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου αυτό που μένει για να εξετάσουμε μάρτυρες, να ξεκινήσουμε επιτέλους, που αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ζητάνε βεβαίως και οι οικογένειες των θυμάτων. Εκτός από τη δικαιοσύνη, όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ζητάνε και μια ταχύτητα στις εργασίες της Επιτροπής. Ταχύτητα, για να μην παρεξηγηθώ, η οποία δεν θα αποβεί σε βάρος της έρευνας, αλλά η οποία θα καταδείξει η έρευνα πραγματικά τις ευθύνες όσων τις έχουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει, έχοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, ότι ουσιαστικά θα ζητήσουμε παράταση για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, ούτε μπορούμε να συνεδριάζουμε επάπειρον, άρα λοιπόν θα πρέπει να σεβαστούμε το σφιχτό χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και να εξετάσουμε τους μάρτυρες, να δούμε τα έγγραφα και στη συνέχεια να γράψουμε και τα απορίσματά μας. Ένα θέμα αυτό που το κρατάμε στο μυαλό μας. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι σεβόμενοι την πρόταση, αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, να μην ξεχνάμε ότι συστάθηκε με πρωτοβουλία και πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στην πρόταση υπάρχει αίτημα διερεύνησης, το οποίο ανάγεται χρονολογικά στο 1997, που όπως λέει από την κυβέρνηση, η πρώτη πράξη του δράματος έγινε το 1997 από την κυβέρνηση του Πασόκ, που προχώρησε στην προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική εισάγοντα στο εθνικό δίκαιο. Μετά πηγαίνει στο 2005, που λέει ότι από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Υπήρξε το Προεδρικό Διάταγμα 41 του 5 με το οποίο υλοποιήθηκε εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγαίνει στο 2008 και φτάνει μέχρι το 2010. Θα πρότεινα λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρχει μια ενότητα των εξεταζόμενων περιόδων, ξεκινώντας από το 97, θα έλεγα ότι μια πρώτη περίοδος, και αυτή είναι η πρότασή μου προς την Επιτροπή, μια πρώτη περίοδος που θα μπορούσαμε να καλέσουμε μάρτυρες και να εξετάσουμε τα γεγονότα της περίοδου εκείνης, είναι από το 1997 που ζητάει το ΚΚΕ να ξεκινήσει η διερεύνηση των παθογενειών του ελληνικού σιδηροδρόμου και να το φτάσουμε μέχρι και το 2009, το τέλος του 2009, που ήταν ουσιαστικά η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό το χρονικό διάστημα θα προτείνω κάποιους μάρτυρες, θα προτείνω και συνολικά τον κατάλογο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει από τη Δευτέρα, που έχουμε τρεις συνεδριάσεις μέχρι τη διακοπή των εργασιών μας λόγω των Χριστουγέννων, και με δεδομένο ότι μπορούν να εξεταστούν δύο την ημέρα μάρτυρες, τρεις ας πούμε, αν κάνουμε ένα τέτοιο προγραμματισμό, θα προτείνω μάρτυρες για την περίοδο αυτήν και να ξεκινήσουμε με αυτούς τρεις συνεδριάσεις. Και επειδή περιμένουμε επίσης και έγγραφα, που θα ζητήσουμε έγγραφα και θα τα περιμένουμε, και ουσιαστικά τα έγγραφα αυτά που θα αναζητήσουμε, και βλέπω και τις προτάσεις των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων, κυρίως αφορούν την περίοδο από το 2015 και μετά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε εξετάζοντας μάρτυρες εκείνης της περίοδου, μην έχοντας καθόλου έγγραφα στοιχεία στα χέρια μας. Γιατί ουσιαστικά, τουλάχιστον η δικιά μας κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή δεν έχει στοιχεία, δεν έχει τις μηνύσεις, ουσιαστικά βαδίζει τρόπον την άστα τυφλά. Δεν κάποιες άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες δυστυχώς έχουν προνομιακή πληροφόρηση. Εμείς δεν την έχουμε αυτή. Θα θέλουμε να δούμε και τα έγγραφα, να τα μελετήσουμε. Και επειδή θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα της διαδικασίας σε σχέση με τις περιόδους από το 2015 και μετά, που ουσιαστικά είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης, εγώ θα πρότεινα αυτούς τους μάρτυρες που αφορούν εκείνη την περίοδο να τους καλέσουμε αμέσως μετά τις γιορτές, όταν θα ξεκινήσει ξανά τις εργασίες της η Επιτροπή. Αυτό ό,τι αφορά το κομμάτι των μαρτύρων και τον τρόπο που εγώ προτείνω να λειτουργήσουμε. Να αναφέρω τους μάρτυρες που καλούμε συνολικά. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τάσο Μαντέλη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, το 97-2000, τον κύριο Χρήστο Βερελή, τον κύριο Χρήστο Τσίτουρα, τον κύριο Κώστα Γιανακό, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, δεν λέω τις ιδιότητες τώρα γιατί, και τον κύριο Νικόλαο Κουρέντα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ από το 2005 έως το 2008. Αυτοί οι πέντε μάρτυρες προτείνω να ξεκινήσουμε την εξέταση με τους μάρτυρες αυτούς που αφορούν την περίοδο που προανέφερα. Επίσης, να καλέσουμε τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον κύριο Παναγιώτη Θεοφανόπουλο, τον κύριο Θανάση Ζηλιασκόπουλο, τον κύριο Βασίλη Τσιαμάντη, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον κύριο Χρήστο Δουκάκη, Αθανάσιο Βούρδα, Χρήστο Διονέλη, Παναγιώτη Θεοχάρη, Χρόνια Κριτίδη, Χρήστο Βίνη, Σπύρο Πατέρα, Αθανάσιο Κοταρά, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Γεώργιο Λασπονίκο, Δημήτριο Τσοτσορό, Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, Ιωάννη Ντίτσα, την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τον Ιωάννη Χαλκιά, τον Βασίλειο Προφιλίδη και τον κύριο Χρήστο Πυργίδη, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, τον κύριο Σπυρίδωνα Καραβάκη, τον κύριο Παντελή Μπαριανό, ενώ θεωρώ και επιβεβλημένο κύριε Πρόεδρε, να έρθουν και συγγενείς θυμάτων όπως και θύματα. Θα το συζητήσουμε μεταξύ μας ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν να μας πούν τη γνώμη τους στην Επιτροπή. Αυτή είναι μια λίστα από 35 μάρτυρες. Βλέπω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει 69 μάρτυρες, η Πλεύση Ελευθερίας περίπου 30, το ΠΑΣΟΚ περίπου 50. Μιλάμε για μια πρόταση περισσότερων από 200 μάρτυρες. Θα πρέπει να κρατήσουμε επίσης ότι αν σε κάθε συνεδρίαση αυτούς 200 μάρτυρες καλούμε δύο σε κάθε συνεδρίαση, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνεδριάσεις που θα απαιτηθούν είναι πάρα πολλές. Να δούμε λοιπόν κάποιες είναι
από τις προτάσεις δικές μας, είναι και προτάσεις και των άλλων κομμάτων, να δούμε τις επικαλύψεις και στο τέλος να φτιάξουμε έναν κατάλογο ανοιχτό καταρχάς. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν μάρτυρα που μπορεί να κρίνεται σημαντικός για όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Να είναι δυναμικός ο κατάλογος. Επίσης μπορεί να προκύψει από τη διαδικασία και από την εξέταση των μαρτύρων και κάποια η δυνατότητα και να επιβάλλεται να εξεταστούν και άλλοι μάρτυρες, αλλά να φτιάξουμε έναν κατάλογο που θα υπάρχει για να μπορεί να λειτουργήσει και η Επιτροπή, να υπάρχει ένας προγραμματισμός στις κλήσεις των μαρτύρων και από εκεί και πέρα να το συμπληρώνουμε εάν κριθεί από την Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη εξέτασης και κάποιων άλλων σημαντικών μαρτύρων. Αυτή είναι η πρόταση σε σχέση με τους μάρτυρες. Και όσον αφορά τα έγγραφα, θα θέλαμε να έρθουν όλες οι ποινικές δικογραφίες που βρίσκονται στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής και αφορούν το δυστύχημα του Ντεμπόν. Κάθε έγγραφο που βρίσκεται στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής και αφορά το έγκλημα του Ντεμπόν. Τα πρακτικά της συνεδρίασης ολομέλειας της Βουλής στις 15 Ιανουαρίου 2023 με θέμα της σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα έγγραφα που κατατέθηκαν στα πρακτικά στην ανωτέρω συνεδρίαση, τα πρακτικά της συνεδρίασης ολομέλειας της Βουλής στις 24 Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής, όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν στα πρακτικά στην ανωτέρω συνεδρίαση, τα πρακτικά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν σε αυτή σε σχέση με το δυστύχημα των Ντεμπών. Η συγκέντρωση του υλικού αυτού είναι απαραίτητη προκειμένου η Επιτροπή να το εξετάσει, να μορφώσει μια καταρχήν άποψη και να ζητήσει περαιτέρω εμπλουτισμό είτε και με άλλα έγγραφα είτε και με περαιτέρω προσκλήσεις μαρτύρων. Και επίσης, πέραν των δικών μας, της δικής μας πρότασης για τα έγγραφα που θα θέλαμε να προσκομιστούν στην Επιτροπή, εμείς συμφωνούμε απολύτως να έρθουν στην Επιτροπή όποια έγγραφα ζητηθούν από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Να ζητηθούν και να έρθουν ελεύθερα όλα τα έγγραφα που θα αναζητώνται από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Τσαρδαρίδη. Κατατέθηκαν οι προτάσεις της πλειοψηφίας. Ο λόγος στον κύριο Κόκαλη για να μας πει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν με τα διαδικαστικά τα οποία προηγήθηκαν, την ένσταση εξαίρεσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Πλεύρη, την κυρία Ράπτη, παγιώθηκε η άποψη ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις της ποινικής, του κώδικα ποινικής δικονομίας. Νομίζω αυτό παγιώθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα. Γιατί υπήρχε και η αντίθετη άποψη ότι εν προκειμένου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις, άρα δεν υπάρχουν και τα ασυμβίβαστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις. Ανέφερε ο εισηγητής ότι υπήρχε μια πανελκυστική διαδικασία. Νομίζω ότι την αίτηση εξαίρεσης στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν την κάναμε εμείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κάποιο άλλο κόμμα. Την έκανε η Νέα Δημοκρατία δια του εισηγητή του κυρίου Πλεύρη. Εκτός αν κάνω λάθος. Μια αντίφαση. Αφενός υπήρχε μια παρέλκυση στην διαδικασία, μια καθυστέρηση. Αφετέρου διέγνωσα την ετάση, την επιθυμία, ελπίζω να διαψευθώ, να τελειώνουμε σύντομα. Όχι, θα εξεταστούν όσοι μάρτυρες πρέπει να εξεταστούν. Εμείς προτείνουμε τους περισσότερους μάρτυρες, κύριε Πρόεδρε. 69 στον αριθμό. Ο κώδικας ποινικής οικονομίας, διότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό, εφαρμόζεται. Δεν αναφέρει κανένα περιορισμό στους μάρτυρες. Και το λέει το άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής. Παραπέμπει στον κώδικα ποινικής οικονομίας κανέναν περιορισμό στους μάρτυρες. Άνω τελεία. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσαβδαρίδη όσον αφορά τα έγγραφα.
Και εδώ είναι η ουσιώδης διαφορά, η δομική διαφορά αυτή τη στιγμή και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συμφωνήσω ότι πρέπει να προηγηθούν σημαντικά έγγραφα και δεν έχουμε καμία προνομιακή πληροφόρηση. Απλά δεν φταίμε εμείς αν κάποιοι δεν διαβάζουν τα mail. Από τα εξώδικα που στέλνουν οι συγγενείς αναφέρουν κάποια γεγονότα και τα οποία και επικαλούμαστε. Η διαφορά στα έγγραφα. Ανέφερε ο κύριος Τσαβδαρίδης, τα περισσότερα έγγραφα βρίσκονται εδώ στη Βουλή, τα οποία ζητάει. Ναι, γιατί όχι, να προσκομιστούν. Εμείς ζητούμε να έρθουν τα κάτωθι έγγραφα. Αντίγραφο της Σύμβασης 2007 με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Γραμμής ETCS», το γνωστό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας. Αντίγραφο της Σύμβασης 717 κάθετος 26/9/2014, ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας. Αντίγραφο της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης. Αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφα της δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών μετά των κατηγορητηρίων. Το πόρισμα του οριστέντος πραγματογνώμονος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και το πόρισμα, το γνωστό πόρισμα Γέρα Πετρίτη. Νούμερο 6. Αντίγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας 29 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τρενοσέ. Σε αυτό το μνημόνιο γινόταν ρητή πρόβλεψη για την εγκατάσταση του ETCS. Στη σύμβαση όμως που ήρθε στη Βουλή έχει απαλληφθεί. Γι' αυτό και ζητάμε και το αντίγραφο της οριστικής σύμβασης 14 Απριλίου 2022. 8. Αντίγραφα που αφορούν στη μετάταξη του σταθμάρχη, συγκεκριμένα τα γράφουμε όλα, σας τα έχουμε κοινοποιήσει, το σχετικό αίτημα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τα έγγραφα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος για αυτή τη μετάταξη, τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και τη σχετική απόφαση του Υπουργού με Υποδομών και Μεταφορών. Και τέλος, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συγκροτήθηκε 1η Μαρτίου 2023 σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών και πραγματοποίησε 2 τουλάχιστον έκτακτες συνεδριάσεις σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Αγοραστού, τα οποία λεγόμενα τα γνωρίζουμε από το εξώδικο το οποίο κοινοποιήθηκε προχτές Δευτέρα από τους συγγενείς των θυμάτων χωρίς να έχουμε την προνομιακή μεταχείριση. Αυτά τα έγγραφα σε αριθμό 10, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να εξετάσουμε μάρτυρες, να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάζουμε τους μάρτυρες τους οποίους θα καλέσουμε. Γι' αυτό και ζητούμε να προηγηθούν, εάν δεν προσκομιστούν, η Σύμβαση 717, η επίδικη σύμβαση. Τι άλλο θα μπορούσε να προσκομιστεί? Δεν θέλω να κάνω σχολιασμό στην κρισιμότητα των εγγράφων, ποιο συνεισφέρει περισσότερο, αν τα πρακτικά της Ολομέλειας συνεισφέρουν περισσότερο από ότι η Σύμβαση 717 ή το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2019 μεταξύ Τρενοσέ και Ελληνικού Δημοσίου που έλεγε ότι θα εγκατασταθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου, το ETCS, αλλά εν συνεχεία αυτό εξαφανίστηκε από αυτό το μνημόνιο και στη σύμβαση που ήρθε στη Βουλή και επικυρώθηκε δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα αυτών των εγγράφων προκειμένου να ασκήσουμε το δικαίωμα στους μάρτυρες που θα έρθουν. Αυτοί οι μάρτυρες, αρκετοί είναι και αυτοί που πρότεινε ο κύριος Τσαβδαρίδης. Πράγματι. Είναι αλήθεια ότι εμείς χωρίζουμε τους μάρτυρες, είναι οι περισσότεροι μάρτυρες που προτείνει ένα κόμμα, 69, σε 4 κατηγορίες, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη κατηγορία, δεν το πάμε χρονολογικά, είναι οι πραγματογνώμονες που έχουν επιληφθεί του ατυχήματος. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι συγγενείς των θυμάτων, πολλοί εκ των οποίων έχουν πάει άμεσα στο σημείο. Και νομίζω ότι ικανός αριθμός αυτών
θα έρθει να καταθέσει στην Επιτροπή μας. Η τρίτη κατηγορία είναι τα διοικητικά, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη όλων των οργανισμών, ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ΕΛΕΝΙΚ ΤΡΕΙΝ, από το 2015 και μετά. Και η τέταρτη κατηγορία είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Θα συμφωνήσουμε με τους υπουργούς από το 97 και εδώ, τον κύριο Ρέπα, με τον κύριο Χατζηδάκη, και καλό είναι να ξεκινήσουμε χρονολογικά από αυτούς. Προτείνουμε... Τον κύριο Ρέπα και τον κύριο Χατζηδάκη, όχι πιο πριν, μιλάτε... Όχι, συμφωνούμε. Και το 97, λέτε. Και το 97. Ξεκινώντας από πίσω. Ναι, ξεκινώντας από πίσω. Διότι πρέπει να έρθουν τα έγγραφα τα οποία έχουμε ζητήσει. Στα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε ως μάρτυρες τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Ράπτη. Για ποιο λόγο? Διότι πρώτον μετήχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας το Μάρτιο του 2023 . Δεύτερον, σύμφωνα με το εξώδικο το οποίο μας κοινοποιήθηκε και ήρθε σε γνώση όλων των μελών της Επιτροπής των Συγγενών των Θυμάτων, ο Περιφερειάρχης κύριος Αγοραστός μεταφέρει ουσιαστικά τις ευθύνες σε αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Γι' αυτό το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας νομίζω είναι πολύ κρίσιμο να έρθουν αυτοί οι οποίοι μετέχουν να μας πούν ποιος έδωσε την εντολή και αλλοιώθηκε. Βέβαια αυτό θα το ψάξει και η δικαιοσύνη. Ο τόπος του δυστυχήματος. Έχουμε μια σφοδρή αντίφαση αφενός του κυρίου Περιφερειάρχη, ο οποίος στο εξώδικο, επαναλαμβάνω, των συγγενών αναφέρει, είναι πολύ κρίσιμο, επιλέξει ότι υλοποιήθηκαν όλα κατόπιν εντολών του συντονιστικού οργάνου. Θα μου επιτρέψετε. Οι όλες ενέργειες και ρόλος της Περιφέρειας είναι υποστηρικτικός και αφορά τη συνδρομή τους και μέσα σε υποδομές, όπως και εξαντλήθηκε στην υποστήριξη των όσων νομίμως αποφασίστηκαν κατά τις δύο έκτακτες συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, λέει ο Περιφερειάρχης. Και ο κύριος Πλεύρης προχτές, κύριε Υπουργέ, αναφέρει ότι το Συντονιστικό Οργάνο, το οποίο έλαβε δήθεν αποφάσεις, ότι δεν έλαβε καμία απόφαση. Τώρα ή ο κύριος Αγοραστός λέει ψέματα ή ο κύριος Πλεύρης. Ή το ένα ή το άλλο. Ή άσπρο θα είναι ή μαύρο. Ένα από τα δύο. Ή... Άρα αφενός αφετέρου ο κύριος Πλεύρης στην δήλωση αυτοεξαίρεσης είπε ότι είμαι πρόθυμος, παραμένοντας στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Και τρίτον, από τη δήλωση της κυρίας Ράπτη προχτές, μόνο και μόνο η δήλωσή της πρέπει να κληθεί. Διότι τι είπε? Δεν αυτοεξαιρούμε γιατί μηνύθηκα, αλλά επιλέξει, το είπε, λόγω της παρουσίας μου στην περιοχή το πρώτο 48ωρο. Αυτόπτης μάρτυρας και αυτίκος. Στην περιοχή. Είπε στην περιοχή. Επικαλούμε τα πρακτικά. Στην περιοχή, διότι ήταν μέλος του συντονιστικού οργάνου. Ακούστε. 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 Ναι, ναι, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ένας-ένας. Ψυχραιμία. Ο κύριος Κόκαλης δεν πάει με τώρα στο βάθος της υπόθεσης. Δεν θα ξεκινήσουμε από τώρα. Ακούστε. Ο κύριος Κόκαλης αναλύει. Παρακαλώ.
Αναλύει, παρακαλώ, παρακαλώ τους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ησυχία, ο κύριος Κόκαλης αναλύει μια αρχιτεκτονική. Κύριε Κόκαλη, καλό είναι. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Αντιλαμβάνομαι τη ροή σας. Ακούστε, απλά... και κλείνω με αυτό. Ακούστε. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος στη δήλωσή του προχτές λέει ότι δεν έλαβε καμία δίθεν αποφάσεις το συντονιστικό. Και έχουμε τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος λέει ότι εγώ εκτελούσα τις εντολές. Καταγράφεται η πρόταση. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να έρθουν εδώ, να κληθούν στην Επιτροπή και να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω το θέλει και η κυβερνητική πλειοψηφία, εκτός άμα δεν το θέλει. Και ο κύριος Αγοραστός, και ο κύριος Τριαντόπουλος, και ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ράπτη. Το ζητούμενο δεν είναι σε ποια ακριβώς περιοχή ήταν η κυρία Ράπτη. Είναι εάν το συντονιστικό όργανο έλαβε αυτές τις αποφάσεις για τις οποίες αναφέρει ο κύριος Αγοραστός. Είναι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό και καλούμε όλα αυτά τα πρόσωπα και νομίζω και η κυβερνητική πλειοψηφία θα θέλει να μάθει. Άραγε το συντονιστικό συνήλθε, αποφάσισε ή δεν αποφάσισε. Ή τα αποφάσισε μόνο στο περιφερειάρχης όλα. Γιατί εάν καταλήξετε ότι δεν επιθυμείτε τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Πλεύρη, ουσιαστικά σημαίνει παραδοχή ότι ουδέποτε συνεδρίασε το συντονιστικό. Και είπαμε, προτείνουμε τους περισσότερους μας 69 μάρτυρες, αρκετοί, επαναλαμβάνω, είναι κοινοί από αυτά τα οποία άκουσα. Ο κατάλογος πρέπει να μείνει ανοιχτός. Και πρέπει να γνωρίζουμε και ποιοι μάρτυρες θα έρθουν ή όχι. Δηλαδή θα αποφασιστεί σήμερα ότι θα έρθουν αυτοί οι 80, οι 100, οι 150, οι 200. Γιατί για μας κάποιοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτά έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κοινοποιήσει ηλεκτρονικά και τους μάρτυρες και τα έγγραφα και επαναλαμβάνω είναι κρίσιμο και σημαντικό για να διευκολυνθεί η δουλειά όλων να προηγηθούν τα έγγραφα. Κατάγραφηκε η άποψη του κυρίου Κόκαλη και του ΣΥΡΙΖΑ. Το λόγο στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και την κυρία Αποστολάκη. Θα παρακαλέσω, σας παρακαλώ για κάτι για την εύρυθμη λειτουργία των πραγμάτων. Ας αφήσουμε να τοποθετηθούν οι εισηγητές επί εγγράφων και μαρτύρων και κατόπιν το συζητάμε. Δεν βοηθάμε τη διαδικασία με σχολιασμό. Ευχαριστώ. Για να κρατάμε και λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Έχω αφήσει στις πρώτες εισηγήσεις. Κύριε Ψηλάντη. Έγκλημα μετά το έγκλημα και να μιλάμε. Κύριε Ψηλάντη. Είναι εδώ, το ρόλο μου τον ξέρω, κύριε Ψηλάντη. Κύριε Ψηλάντη, το ρόλο μου. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Ψηλάντη, δεν έχετε το λόγο. Το ρόλο μου. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ, διευκολύνετε με πλήρη σεβασμό. Θα κάνω εγώ τη διαδικασία. Θα κάνω εγώ. Άλλη, κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Συνεχίστε το αυτό. Κύριε Ψηλάντη, κύριε Ψηλάντη. Συνεχίστε το. Δεν με διευκολύνετε, κύριε Ψηλάντη. Εγώ συντονίζω, κύριε Ψηλάντη. Κύριε Ψηλάντη, εγώ συντονίζω. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Όταν είναι, θα το ζητήσετε και με μεγάλη χαρά. Εγώ συντονίζω, λοιπόν. Ο λόγος είναι στην κυρία Αποστολάκη. Έχω δώσει μία άνεση, δεν έχω βάλει χρονόμετρο, κατανοώ ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει έκφραση γύρω από τους μάρτυρες και τα έγγραφα. Προφανώς όριμοι άνθρωποι είσαστε, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο χρόνος δεν είναι ατέλειωτος, όμως πιστεύω ότι επειδή είναι μία αρχική συνεννόηση γύρω από διαδικαστικά θέματα και δεν θα τραβήξετε πολύ στο χρόνο, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να εκφραστείτε για να πείτε κάποια πράγματα. Τώρα, αν θέλετε να βάλω χρόνο, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση. Θα μιλήσει και η κυρία Παπακώστα πιο μετά για τον τρόπο διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε και με τους μάρτυρες. Νομίζω όμως ότι είναι μια αρχική τοποθέτηση, γι' αυτό δεν έχω βάλει χρονόμετρο. Αν το σώμα θέλει να βάλω, νομίζω όμως δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση. Κυρία Αποστολάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το έργο της Επιτροπής και κυρίως την προσδοκία σε ό,τι αφορά το έργο της Επιτροπής είναι προφανώς στοχευμένη στον άφατο πόνο των οικογενειών, αλλά μας παρακολουθεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή ένα αίτημα που αφορά κάποιους ανθρώπους.
Οι πάντες είναι συγκλονισμένοι. Το πένθος είναι συλλογικό. Υπόθηκε ότι υπάρχει μια έτσι διαδικασία να τελειώνουμε σύντομα. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια επιθυμία από την πλευρά της κυβέρνησης να τελειώνουμε. Όχι να τελειώνουμε σύντομα, να τελειώνουμε. Και αυτή η επιθυμία εκφράστηκε πρώτον από την άμεση υιοθέτηση του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που ήταν μια βολικότατη διέξοδος, αλλά και από δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι υποκαθιστώντας τη δικαστική εξουσία έχουν ήδη αποφανθεί. Έχουμε ήδη πορίσματα από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μιλήσει για ανυπαρξία ποινικών ευθυνών σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται. Λοιπόν, επειδή εμείς από την πρώτη στιγμή σεβαστήκαμε αυτή την ανάγκη, αυτή την απαίτηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, είχαμε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Σε αντίθεση με τους υπουργούς της κυβέρνησης, δεν έχουμε αποφανθεί για το ότι υπάρχουν πρόσωπα για τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν υφίστανται ποινικές ευθύνες. Επίσης, έχουμε μία μεγάλη διαφωνία και με το κόμμα του οποίου η πρωτοβουλία μας έχει φέρει σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, και αναφέρομαι στον πυρήνα της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, στον οποίο πυρήνα βρίσκεται μία παράγραφος η οποία συγκεφαλαιώνει το αίτημά του, καταλήγοντας ότι ο πραγματικός ένοχος πίσω από το δυστύχημα στα Τέμπη είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, η πολιτική της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, την οποία μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις έχουν υλοποιήσει. Δεν συμφωνούμε με αυτήν την πολιτική εκτίμηση, η οποία οδηγεί στην εποδό της κυβέρνησης κάθε φορά που κάτι συμβαίνει και δυστυχώς τα τραγικά εναλλάσσονται, οι τραγωδίες εναλλάσσονται, και αυτή η εποδός είναι η διαχρονία, οι διαχρονικές ευθύνες. Εάν την υιοθετήσουμε, εάν την σημεριστούμε, δεν θα πρέπει να ανατρέξουμε στο 1997, ούτε για αυτό το ζήτημα, ούτε για άλλα. Θα πρέπει να ανατρέξουμε στο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Στη συνθήκη δηλαδή που θεμελίωσε το νεότερο ελληνικό κράτος. Εμείς νομίζουμε ότι η επίκληση των διαχρονικών ευθυνών είναι η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η μεγαλύτερη υποτίμηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Σεβόμενοι λοιπόν όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα, δεν θα αναφερθούμε σε τίποτε άλλο σε ό,τι αφορά την στοχευμένη από μας προσπάθεια να αναδειχτούν οι αλήθειες, παρά μόνο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ή μη της σύμβασης, η οποία είναι υπεύθυνη για το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί ανεξαρτήτως της κατάστασης στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, όπως έχουν αποφανθεί οι πάντες, και ενδεικτικά αναφέρω τους εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή των οποίων συνέστησε η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του κύριου Γεραπετρίτη, είναι ουσιώδες στοιχείο του πορίσματος ότι αν υπήρχε και λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία στα Τέμπη. Αυτό για μας υπαγορεύει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν θα ανατρέξουμε ούτε στο 2005, ούτε στο 2007, ούτε στο 1997, ούτε στο 2004. Θα ανατρέξουμε σε ό,τι εμπόδισε να υπάρξει εκείνη η λειτουργική υποδομή, η οποία εάν λειτουργούσε, δεν θα είχαν σκοτωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, σας ανακοινώνουμε τους μάρτυρες και τα έγγραφα, επαναλαμβάνοντας, κύριε Πρόεδρε, αυτό που από την πρώτη μας συνεδρίαση σας είχα αναφέρει και βεβαίως είχατε σπεύσει να υιοθετήσετε, ότι ο κατάλογος αυτός είναι ανοιχτός
είναι ενδεικτικός, διότι μέσα από την συζήτηση μπορεί να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία τα οποία να καθιστούν αναγκαία την πρόσκληση και άλλων προσώπων. Λοιπόν, εμείς έχουμε χωρίσει τους μάρτυρές μας στις εξής κατηγορίες. Πρώτον, πολιτικά πρόσωπα, και εδώ καλούμε τους κυρίους υπουργούς και υφυπουργούς υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπύρτζη, Κώστα Καραμαλή, Μιχάλη Παπαδόπουλο και Γιώργο Καραγιάννη. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον ΟΣΕ και εδώ καλούμε τους πρώην διευθύνοντες συμβούλους Κώστα Σπυλιόπουλο, Αθανάσιο Κοταρά, Παναγιώτη Θεοχάρη, Σπυρίδωνα Πατέρα, Κωνσταντίνο Πατεράκη, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Κεριαζόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Πέτρο Πανόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Γρηγόριο Σαμπαντακάκη, τον Διευθυντή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Στουρνάρα Ζαχαρία, τους κυρίους Λαμπρόπουλο, Τσιρόγλου και Χριστογιάννη, στελέχη του ΟΣΕ, και τον κύριο Λεβέντη Αθανάσιο, εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την ΕργοΣΕ, τους πρώην διευθύνοντες συμβούλους Αθανάσιο Βούρδα, Διονέλη Χρήστο, Χρήστο Βίνη, τον κύριο Τσοτσορό, διευθυντή έργων ΟΣΕ, τον κύριο Κατσιούλη Χρήστο, διεύθυνση έργων, και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ, Μιχάλη Βαρελά. Από την Hellenic Train, τους διευθύνοντες συμβούλους Φίλιππο Τσαλίδη και Καπορτότο Μαουρίτσιο, τον Διευθυντή Λειτουργίας Κοντζιά Κωνσταντίνο, τον Πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών εκείνη την περίοδο, Κώστα Γενιδούνια, και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εμπειριογνωμόνων που συνέστησε με υπουργική του απόφαση ο κ. Γεραπετρίτης, Χαλκιά Ιωάννη, Προφιλίδη Βασίλειο, Πυργίδη Χρήστο. Τους πραγματογνώμονες Βασιλάκο Απόστολο, Μπατζόπουλο Σταύρο, Λακαφώση Κωνσταντίνο. Επιπροσθέτως, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ να σημειωθεί από τη γραμματεία, γιατί δεν το έχουμε περιλάβει στο έγγραφο που σας έδωσα, την κυρία Αγγελική Διακομανόλη, πραγματογνώμονα. Από την ΡΑΣ, την κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου. Τους εκπροσώπους των εργαζομένων Τσιακαλάκη Νίκο, Λάζο Νικόλαο, Παρασκευόπουλο Παναγιώτη και Πουλιάκα Παρασκευά. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τον πρώην διοικητή Άγγελο Μπίνη και το στέλεχός της Μάγδα Γεροντίδου. Ασφαλώς προτείνουμε εκπροσώπους των συγγενών των θυμάτων. Προτείνουμε την κυρία Κολιοπούλου Στυλιανή και τον κύριο Χρυσάγη Κωνσταντίνο, οι οποίοι ήταν μέλη της Τριμελούς Επιτροπής που αποφάσισε την μετάταξη του σταθμάρχη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι προσωρινά κρατούμενος. Τα μέλη, τους εκπροσώπους των δύο κοινοπραξιών, των δύο εταιριών που αποτελούν την κοινοπραξία, τον κύριο Σπυρίδωνα Καραβάκη από την Alstom και τους κυρίους Απόστολο Τζαβέλα και Κοτούλα Γεώργιο από την Τομή. Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα, κύριε Πρόεδρε, και επαναλαμβάνω και ως προς τα έγγραφα, ότι είναι μία αρχική λίστα που ενδεχομένως να χρειαστεί να εμπλουτιστεί. Θέλουμε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 31/21, το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπό τον πρώην Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κύριο Χαλκιά, το υπαρίθμον 36/29/11/21 συνημμένο στο πόρισμα έγγραφο, το έγγραφο του πρώην Προέδρου της ΕργοΣΕ, κυρίου Χρήστου Κατσιούλη, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Σύμβασης 717. Με συγχωρείτε, όχι του κυρίου Χρήστου Κατσιούλη, του πρώην Προέδρου της ΕργοΣΕ. Το έγγραφο 40/86/22, αυτό είναι το μοιραίο έγγραφο του κυρίου Χρήστου Κατσιούλη προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΕργοΣΕ. Το έγγραφο 44/05 της 6/5/22 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της ΕΡΓΟΣΕ και την με αριθμό 5296 του 2021 επιστολή πρότασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 14.463.599,42 ευρώ. Αυτά και όπως είπα επιφυλασσόμαστε για τυχόν διεύρυνση των δύο καταλόγων. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Αποστολάκη, μία διευκρινιστική ερώτηση από το Προεδρείο. Σε ό,τι αφορά την έναρξη της διαδικασίας, είχαμε την αρχιτεκτονική από την πλευρά του πλειοψηφούντος κόμματος, είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δηλαδή ξεκινάτε με πολιτικά πρόσωπα και κατόπιν λέτε να περάσουμε στον ΟΣΕ και στα στελέχη και στους εμπειρογνώμονες και να υπάρξει μια πορεία προς τα κάτω. Σε ό,τι αφορά την σειρά. Για τη σειρά, για να δούμε και για την αρχική κλίση μαρτύρων, ποια είναι η πρότασή σας. Ξεκινάμε με τα πολιτικά πρόσωπα. Όπως σας είπα, αυτή είναι η πρότασή σας. Για διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Από αυτά τα οποία έδωσα. Κατανοητό. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί καταθέσαμε αλήθεια αυτή την εξεταστική? Για να καταγγείλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Για να διερευνηθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί για να καταγγείλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την καταγγείλουμε κάθε μέρα. Δεν χρειάζονταν να γίνει εξεταστική. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Το κουβάρι το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί λοιπόν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, και όχι μόνο. Προχθές γίναν 3 σιδηροδρομικά ατυχήματα μεγάλα. Είχαμε σύγκρουση τρένων στην Ιταλία. Αν όλα δούλευαν καλά, δεν θα υπήρχαν αυτά. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί χρειάζεται να δούμε το εξής, τα εξής ζητήματα. Άρα λοιπόν να δούμε τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην έλλειψη ασφάλειας των τρένων και οδήγησαν στο σιδηροδρομικό έγκλημα, γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν ήταν για την καταλληλότητα ή όχι του σταθμάρχη. Ήταν για την καταλληλότητα ή του δικτύου. Βεβαίως ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος έχει σημαντικές ευθύνες, πολύ μεγάλες, τον διερευνάει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν έγιναν γι' αυτό οι καταγγελίες. Ήταν συνολικότερες καταγγελίες. Και μάλιστα 20 μέρες πριν υπήρχε προειδοποίηση ανοιχτή ότι θα συμβεί μεγάλο ατύχημα στους σιδηροδρόμους. Όπως και έγινε. Δυστυχώς. Λέω δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε αυτή η εκτίμηση. Άρα λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε γιατί φτάσανε οι συνδικαλιστές σε αυτό το σημείο, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια να προειδοποιούν για τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Δεν είχαμε πριν από 6-7 χρόνια, 4 χρόνια, 5 πριν από το Τέμπι, το έγκλημα στο άδενδρο της Θεσσαλονίκης, με νεκρούς, 4. Άρα λοιπόν ή δεν έχουμε καθημερινά ατυχήματα που συμβαίνουν στο σιδηρόδρομο, ιδιαίτερα στις ανισόπεδες διαβάσεις, με τραυματίες, νεκρούς, σε μόνιμη σταθερή βάση. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα, γιατί αυτό που κατά τη γνώμη μας υπονομεύει είναι η λογική του κόστους ωφέλους, ιδιαίτερα δηλαδή η υπόθεση κάνω κάτι αρκεί να υπάρχει κέρδος. Αν δεν κερδίζω δεν το κάνω. Και αυτό είναι το κατά κύρια βάση υπονομευτικό της υπόθεσης ασφάλειας. Αυτό τι διευκόλυνε, αυτή η λογική κοστοφέρους, τη διευκόλυνε η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων που έγινε στη λογική του κέρδους και ο διαχωρισμός, άλλη το δίκτυο, άλλη τις μεταφορές. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων υπονομεύει την ασφάλεια. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς τι λέμε, ότι πώς πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία όσον αφορά τους μάρτυρες? Δεν πρέπει να πάμε προθύστερα, άρα ξεκινάμε από το έγκλημα ως έγκλημα. Για να πάμε προς τα πίσω, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Ποιοι πρέπει να κληθούν πρώτα? Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να κληθεί αυτός ο σύλλογος που έχουν δημιουργήσει οι συγγενείς των θυμάτων.
η προσωρινή δικούσα επιτροπή. Το σχήμα ακριβώς, επειδή υπάρχουν διάφορα σχήματα. Ένα σχήμα υπάρχει, δεν υπάρχει δεύτερο προς το παρόν. Υπάρχει ένα σχήμα. Ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχημάτων Εμπών. Προσωρινή δικούσα επιτροπή υπάρχει ακόμη. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μπορέσουν να μας δώσουν. Δεύτερον, να πάμε στις επιτροπές οι οποίες διερεύνησαν των εμπειρογνωμόνων. Και εδώ έχουμε τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων που διερεύνησαν το έγκλημα. Η μία είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Πραγματογνώμων των Οικογενειών. Η δεύτερη είναι η Δικαστική Πραγματογνώμων, σε αυτούς που στο δικαστήριο που ερευνά την υπόθεση. Και η τρίτη είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την κυβέρνηση. Η Επιτροπή Γεραπετρίδη, όπως ονομάζεται. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνολικότερη, μπορεί να διαμορφωθεί μια συνολικότερη εικόνα για τα ζητήματα. Άρα πρώτον συγγενείς, δεύτερον εμπειρογνώμονες με τις επιτροπές που δημιουργήθηκαν. Τρίτος είναι αυτές οι επιτροπές, θα το λέγαμε, αυτοί οι μηχανισμοί που σχετίζονται με την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δηλαδή είναι η ΡΑΣ, η οποία από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα έχει κάνει και αυτή μια πραγματογνωμοσύνη. Δεν έχει δει όμως το φως της δημοσιότητας σε τι συμπεράσματα κατέληξε. Και βεβαίως είναι και αυτή ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που και αυτός κανονικά θα έπρεπε να επιληφθεί. Επιλήφθηκε, δεν επιλήφθηκε και για ποιο λόγο. Μετά από αυτά, δηλαδή τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και τους υπεύθυνους για την πιστοποίηση της ασφάλειας, η γνώμη είναι ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Περιφερειάρχης. Γιατί το λέμε αυτό, ως παρεπίμπτον. Στην υπόθεση πια, στην υπόθεση τη δευτερεύουσα, συγκάλυψης τεκμηρίων. Αν υπήρξε αυτή όντως η προσπάθεια, συγκάλυψης τεκμηρίων μέσα από τη γρήγορο καθαρισμό του χώρου του ατυχήματος. Και να πάμε μετά από αυτές στους συνδικαλιστές. Έχουμε εδώ ένα κατάλογο συνδικαλιστών. Πολλά από αυτά τα ονόματα είναι κοινά. Τα έχουν πει και οι προηγούμενοι. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Άμα βγάλουμε τα κοινά ονόματα, μειώνεται πολύ περισσότερο. Οι συνδικαλιστές λοιπόν, οι οποίοι έχουν εικόνα της κατάστασης του σιδηρόδρομου και μπορούν να φωτίσουν σημερινή αλλά και πρώην. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ από το 2010 έως σήμερα, και άμα χρειαστεί πάμε και αργότερα. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας Hellenic Train από την μέρα που δημιουργήθηκε μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ έως σήμερα, και βεβαίως οι εκπρόσωποι των εταιρεών που έχουν αναλάβει συμβάσεις που σχετίζονται με τα ζητήματα της ασφάλειας, είτε είναι η τηλεδίκηση, είτε είναι η 717, η Άλστρομ και οι υπόλοιποι. Και τέλος, να καταλήξουμε τους υπουργούς υποδομών. Από το σήμερα μέχρι το βάθος χρόνου που πάει και η έρευνα μέχρι το 1997. Για να μπορέσουμε επί της ουσίας να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, ορθολογικά, κατά τη γνώμη μας μιλώντας, πρέπει να ξεκινήσουμε από το έγκλημα, από τους άμεσους που έχουν εμπλακεί στο έγκλημα, για να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτό. Τώρα όσον αφορά από έγγραφα, υπάρχουν, συμφωνούμε να έρθουν όλα αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί, δεν έχουμε θέμα. Και επισημένοντας για τις ποινικές δικογραφίες, τις εκκλήσεις συγγενών, τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων και άλλων, και υπάρχει ένα δημοσίευμα, ας το εξετάσει η Επιτροπή, ότι υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμου για το δυστύχημα των Τεμπών. Αν ισχύει αυτό, καλό θα είναι αυτό το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να το έχουμε. Γιατί δημοσιότητα δεν το έχουμε δει κάπου εμείς, τουλάχιστον που το ψάξαμε. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καναθανασόπουλο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σαράκης από την Ελληνική Λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα συμφωνήσουμε με όλες τις πτέρυγες σχετικά με τις προτάσεις των μαρτύρων. Θεωρούμε ότι η κάθε πλευρά η οποία κρίνει σκόπιμο να εξεταστούν κάποιους μάρτυρες να γίνουν αποδεκτές συνολικά και ο κατάλογος των μαρτύρων να μείνει ανοιχτός.
Ένα αυτό ζήτημα το οποίο θέλουμε να θέσουμε είναι ότι πριν ξεκινήσουμε την εξέταση των μαρτύρων, καλό είναι τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να έχουν γνώση των εγγράφων και μάλιστα να έχουν το εκείνο τον χρόνο για να μπορέσουμε να τον μελετήσουμε. Γιατί είναι αδιανόητο να προχωρήσουμε σε εξέταση μαρτύρων χωρίς να έχουμε γνώση των βασικών στοιχείων, αν θέλετε, αυτής της υπόθεσης που διερευνάμε, που έχει ένα βάθος από το 1997 μέχρι και το δυστύχημα των Ντεμπών. Φρονώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να είμαστε ουσιώδεις, πρέπει πάνω απ' όλα να έρθουν όλα εκείνα τα έγγραφα που σχηματοποιούν αυτή την, ας πούμε, τη δικογραφία, να έχουμε τον χρόνο να τον μελετήσουμε και να ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων για να έχει μία ουσία. Μην πάμε σε εξέταση μαρτύρων χωρίς να γνωρίζουμε πολύ καλά τα δεδομένα. Είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση για να είμαστε κάτω από πίεση, να κινήσουμε διαδικασίες χωρίς να έχουμε, αν θέλετε, όλη εκείνη την πληρότητα των γνώσεων για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά. Εμείς, πέρα από όλα τα έγγραφα που συμφωνούμε με τους προλαλήσαντες και τις προλαλήσασες για να προσκομιστούν σε όλους μας, προτείνουμε για μάρτυρες που κάποιοι είναι κοινοί, τον Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, που είναι, όπως το έχουμε καταθέσει, που είναι, ήταν διευθύνων σύμβουλος του ΕΡΓΟΣΕ από το 2012 στο 2014 και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ από το 2019 στο 2020. Τον Γεώργιο Κατσικηγιάννη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2019-2021 και ήταν και Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών από το 2021 στο 2023. Καραγιάννη, συγγνώμη. Σωστά. Συγγνώμη. Ιωάννης Ξεφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2021 έως και σήμερα. Τον Χρήστο Βίνη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ 2019-2023. Τον Αθανάσιο Κοταρά, Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΣΕ το 2020, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ μέχρι σήμερα και Διευθύνων Σύμβουλο στη Στασία ΑΕ από το 2021. Σπυρίδων Πατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ. Κωνσταντίνος Γιανακός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ 2001-2005. Ακόμα θα θέλαμε και τον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρώην Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΚΤΟΡ και νυν της Συντρακά, το οποίο είχαν συμμετοχές οι εταιρείες αυτές στην υλοποίηση συμβάσεων, και φυσικά στον Διευθύνων Σύμβουλο της Alstom Transport ΑΕ, που εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων, διότι η Alstom ήταν συμβασιούχος για όλη αυτή την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για μας ο στόχος είναι, δόθηκαν τεράστια κονδύλια από τα εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία, χωρίς να υλοποιηθεί ένα βασικό σιδηροδρομικό έργο, με το τραγικό αποτέλεσμα και με την απώλεια ζωής των 57 συμπολιτών μας, αλλά και πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα μάλλον, το ότι ενώ έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει ακόμα σιδηροδρομικό δίκτυο ούτε στη βασική γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Τα έγγραφα λοιπόν, όλα όσα έχουν υποστηρίξει όλες οι πτέρυγες, να δοθούν, ανοιχτός ο κατάλογος των μαρτύρων και πάνω απ' όλα να ικανοποιηθεί, ζητούμε και από τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Επιτροπής, να συνεννοηθούμε, να έρθουν πρώτα τα έγγραφα, να τα μελετήσουμε, να μας δοθεί χρόνος και μετά να πάμε στην εξέταση των μαρτύρων, αφού συμφωνήσουμε κατά τη σειρά, αν θέλετε, εξέταση αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαράκη. Ο λόγος τώρα στο κόμμα των Σπαρτιατών και στον κύριο Δημητριάδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και εμείς θέλουμε με τη σειρά μας επί της διαδικασίας να έρθουν γρήγορα τα έγγραφα, να έχουμε γνώση των εγγράφων πριν προβρούμε σε εξέταση μαρτύρων βασικά. Και κυρίως να έχουμε πλήρη γνώση της δικογραφίας και των ποινικών εγγράφων. Τώρα, εμάς η δική μας συλλογική είναι η εξής. Καταρχάς, θεωρούμε πως πρέπει η Εξαστική Επιτροπή έχει έναν ιστορικό ρόλο να διερευνήσει τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της Ελλάδος. Γι' αυτόν τον λόγο θα θέλαμε να υπάρξει με μια ταχύτητα, όχι όμως βάρος διαδικασίας. Επίσης, εμάς η δική μας συλλογική είναι: εμείς ξεκινάμε πρώτον από το έγκλημα στα Τέμβη, από τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα, και καλούμε πρώτα πολιτικά πρόσωπα. Το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που καλούμε εμείς, το οποίο δεν αναφέρθηκε από κανένα στην αίθουσα, είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό εδώ? Θα απαντήσω με ένα παράδειγμα. Όταν ξέρετε ένα πλοίο βυθίζεται ή παθαίνει σοβαρή ζημιά, καλείται πρώτα ο πλοίαρχος.
Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που συντονίζει το κυβερνητικό έργο. Είναι ο επικεφαλής του κυβερνητικού σχήματος. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, πρώτον, τι ενημέρωση ανάλαβε ο Γιώργος Καραμαλή, που ήταν υφιστάμενός του. Τι γνώρισε για τους σιδηροδρόμους. Όταν έστειλε τον κύριο Τριαντόπουλο, τον οποίο πήρε καλό μόνο ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και συντόνιζε το έργο στην περιοχή. Τι ενημέρωση ανάλαβε. Τι συνέβη εκεί πέρα. Θα πρέπει να τα γνωρίσουμε από τον κύριο υπεύθυνο που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου, είναι ο επικεφαλής κυβερνήσεως και θα πρέπει να λείπει από αυτήν την εξαρτητική επιτροπή. Για αυτούς τους λόγους τον καλούμε πρώτον. Στη συνέχεια, από πολιτικά πρόσωπα, καλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν χρειάζεται λόγος να αναφέρω για ποιο λόγο πρέπει να κληθεί. Είναι ο βασικός αρνητικός πρωταγωνιστής του εγκλήματος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελάβανε συνεχώς προειδοποιήσεις και δεν έκανε τίποτα. Και είναι ο άνθρωπος που μια εβδομάδα πριν έβγαινε και διαβεβαίωνε πως όλα πάνε καλά και όλα είναι ασφαλή. Θα πρέπει μόνο να εξηγήσει τι συνέβη, τι έκανε αυτές τις παραλήψεις. Γι' αυτό λόγο παρέλειψε να λάβει πρωτοβουλίες. Επίσης, καλούμε πολιτικά πρόσωπα, τους διατελέσαντες υπουργούς μεταφορών και υποδομών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, Χατζηδάκη Κωνσταντίνο και Μιχάλη Κωνσοκοϊδη, σχετίζονται με την υλοποίηση της συμβάσεως 717 από το χρονικό διάστημα του 2012 και μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλούμε επίσης από πολιτικά πρόσωπα τον κύριο Αγοραστό. Ο κύριος Αγοραστός, είναι ο περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος απαραδέκτος, το λέω, διέταξε την αλλίωση του πεδίου. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει από ποιο πήρε εντολή. Γιατί ο κύριος Αγοραστός είχε στην εξώδικο στους συγκυρίους αιτημάτων και μας είπε ότι 18 Αυγούστου ανέφερε λοιπόν εκεί πέρα, στο εξώδικο αυτό, ότι έλαβε λέει εντολή από ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Στο οποίο μέσα συμμετείχαν ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο κύριος Θάνος Πλεύρης Κωνσταντίνου, ο πρώην υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχαήλ Παπαδόπουλος Γεωργίου, τότε υφυπουργός μεταφορών, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, τους οποίους επίσης καλούμε ως μάρτυρες. Θα πρέπει λοιπόν να μας εξηγήσουν τι συνέβη αυτό το συντονιστικό. Τελικά υπήρξε ή όχι. Διότι ο κύριος Αγοραστός άλλαξε στο εξωτικό του. Και μάλιστα του έλαβαν χώρα και δύο συνεδριάσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε τι συνέβη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε ξεκάθαρη αλλίωση του πεδίου του εγκλήματος. Ξεκάθαρη. Κατά παραβίαση του κώδικα ποινικής δικονομίας. Λοιπόν. Επίσης, θα ήθελα να πω, ζητάμε να προσέλθει η κυρία Τσαπαρίκου Ιωάννα, πρόεδρος ΓΑΣ. Από τη Hellenic Trench θα συμφωνήσω με τα πρόσωπα που προσθέθηκαν, τον κύριο Ντάριο Λομπόσκο. Από συνδικαλιστές, τον κύριο Κωνσταντίνο Γεννηδούνια, τον κύριο Νικόλα Ολάζου, όπως επίσης και τον κύριο Κουτσιάφτη Δημήτρη, είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Παλαιάς Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Αυτή η Ένωση είχε στείλει τον Νοέμβριο του 2022 ένα εξώδικο στην κύριο Καραμαλή, ο οποίος δυστυχώς δεν το εισάκουσε. Με αποτέλεσμα να συμβεί το έγκλημα που λέμε. Θα πρέπει λοιπόν να κληθεί εδώ πέρα να μας πει τι γνώριζε και για ποιο λόγο ο κύριος Καμής εγνώρισε το εξώδικό του. Επίσης, από εμπειρογνώμονες, καλούμε πρώτον όσους συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμών για το δυστύχημα στα Ντέμπη. Τους κύριους Ιωάννη Κωνσταντίνο Χαλκιά, τους κυρίους τον κύριο Βασίλο Προφιλίδη και τον κύριο Χρήστο Πριγκίδη. Επίσης, καλούμε την κυρία Αγγελική Διακομανόλη, αναφέρθηκε πριν, είναι η εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας Anubis, που έκανε τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε χώρο που δεν προβλέφθηκε και μάλιστα ισχυρίστηκε δημόσια ότι εντόπισε βιολογικό υλικό, και τον κύριο Ελευθέριο Νικολιδάκη του Κωνσταντινού, ο οποίος είναι ο εμπειρογνώμονας αυτής της εταιρείας. Επίσης, τους κυρίους Δημήτριο και Λάμπλο Γκαβλόπουλο, πραγματογνώμες της εταιρείας Γκαβλόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ Μέτρα Θεσσαλονίκη. Τον κύριο Ευάγγελο Αλεξανδρίτη του Κωνσταντίνου, τον κύριο Κωνσταντίνο Λακαφώση, ξέχασα να το αναφέρω, το προσθέτω τώρα για τα πρακτικά. Όπου ουσιαστικά συνέταξαν ένα πόρισμα εμπειρογνώμων από τις οικογένειες των θυμάτων, όπως επίσης και τους κυρίους Απόστολο Βασιλάκο και Σταύρο Μπατζόπουλο, οι οποίοι είχαν διοριστεί με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 1019, κάθετος 21, κάθετος 1η Μαρτίου του 2023, από την τροχιά Λάρισας, για να συντάξουν πραγματογνωμοσύνη. Τους καλούμε όλους αυτούς εδώ. Επίσης, να πω, καλούμε τους πυρονόμους, κύριο Χρήστο Πανταζή, κύριο Μιχάλη Κοσμέτο, κύριο Χιλάκη Ριτσάκα και την κυρία Μαρίνα Ντίκου, που είχαν επίσης διοριστεί από τον εισαγγελέα, τον εφέτη ανακριτή, με το υπαριθμό 12, έγγραφο 21 Μαρτίου 2023. Όλους αυτούς τους καλούμε εδώ για να πούν τι υπέπεσε στην αντίληψή τους. Και τέλος, να πω ότι καλούμε μία λίστα από επιζήσαντες του δυστυχήματος, γιατί πρέπει να έχουμε μια πρώτη εικόνα, διότι δυστυχώς με την αλλίωση του πεδίου δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν μπορούμε ακόμα και σήμερα να ξέρουμε πού ακριβώς ήταν η σωρή των θυμάτων με αυτό που έγινε. Καλούμε λοιπόν επιζήσαντες από το έγκλημα, όπως επίσης και συγγενείς των θυμάτων, τους αναφέρω μέσα στα έγγραφά μου, οι οποίοι θα μας πούνε τι βιώσαν, κυρίως τι γνωρίζαν και οι ίδιοι όταν μετέβησαν εκεί στην περιοχή. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με υπευθυνότητα, θα πρέπει να κινηθούμε υπερκομματικά και κυρίως θα πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως
στο έγκλημα αυτό εδώ, διότι το ζητάνε και οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζήτες, αλλά κυρίως να το οφείλουμε και στη μνήμη των θυμάτων. Να μην το ξέρουμε αυτό εδώ, είναι κάτι το οποίο αφορά οικογένειες, αφορά ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς τώρα που έρχονται οι γιορτές δεν γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τους οικείους τους. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτού του δυστυχήματος. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς, παιδί μου, στους Μαρτίες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Πέρκα τώρα από τη Νέα Αριστερά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εγώ θα κάνω πάλι μια παρατήρηση ξεκινώντας σε ό,τι αφορά το χρόνο και τις διαδικασίες. Πρέπει να μπούμε στην ουσία. Το να λέει ο καθένας μία ολόκληρη άποψη που αφορά στο δυστύχημα, εγώ μπορώ να πω περισσότερα, γιατί όπως σας έχω πει, είμαι και τεχνικός και ξέρω να διαβάζω και τις συμβάσεις και τις αποφάσεις. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τους μάρτυρες. Ξεκινάω λοιπόν. Μάλλον πρέπει να απαντήσω, γιατί ακούγονται πράγματα και πρέπει να πω μερικά πράγματα έτσι πως πάει η κουβέντα. Εδώ δεν θα την κάνουμε μεταξύ μας την εξεταστική. Με τους μάρτυρες θα την κάνουμε. Άκουσα την κυρία Αποστολάκη τη Σύμβαση 717. Νομίζω ότι κάνει λάθος και είναι καλό να επισημανθεί ότι το δυστύχημα αυτό, για το δυστύχημα αυτό ευθύνεται ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως δικλίδα ασφαλείας. Ο σταθμάρχης που ήταν, δεν είχε την εξειδίκευση. Η τηλεδίκηση στην Λάρισα που δεν λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 19. Το δευτεροβάθμιο κέντρο στην Καρόλου που επίσης δεν λειτουργούσε μετά την ιδιωτικοποίηση με την Τρένοσε. Το GSMR, ένα σύστημα που θα επικοινωνούσε μεταξύ τους. Και βεβαίως πάνω απ' όλα έρχεται και το φοβερό σύστημα που περιέγραφε 717. Εγώ συμφωνώ να έρθουν αυτές οι συμβάσεις, γιατί πριν την 717 έχει υπογραφεί μια σύμβαση, η ETCS, η οποία υπεγράφει κακώς πριν, διότι προαπαιτούμενο ήταν η 717. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη ιστορία, αλλά αναγκάζομαι να τα πω, γιατί εδώ μένουν και εντυπώσεις. Ήταν προϋπόθεση η 717, υπογράφηκε πρώτα η άλλη. Συμφωνώ επομένως, όπως τα ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, τα έγγραφα με τη σειρά και τις συμβάσεις. Και βεβαίως συμφωνώ να έρθουν πρώτα. Φυσικά θα είναι μεγάλος ο όγκος. Πιστεύω στην εξέλιξη της διαδικασίας μερικά θα μας είναι χρήσιμα. Καλό είναι όμως να υπάρχουν και θα χρειαστούν και άλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέταση των μαρτύρων, εδώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πραγματικά πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνουμε, άρα οπωσδήποτε οικογένειες των θυμάτων για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα οι εμπειρογνώμονες, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διευθύνοντες, δηλαδή όλοι αυτοί που μπορούν να μας δώσουν παραπάνω στοιχεία για να φτάσουμε στο τέλος στα πολιτικά πρόσωπα που σαφώς εκεί θα φανούν και οι ευθύνες. Και βεβαίως συμφωνώ και εγώ με την κλήση του Περιφερειάρχη για τη συγκάλυψη τεκμηρίων. Επιπλέον, δεν ξέρω τι έχει κατατεθεί σε ό,τι αφορά συνδικαλιστές. Νομίζω, έχω κάποιους συνδικαλιστές που νομίζω ότι δεν έχουν κατατεθεί, όπως είναι ο Μπαριανός ο Παντελής, που είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ, ο Γρίβας Ιωάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Σταθμαρχών, Μπούρας Αντρέας, πρόεδρος Σταθμαρχών, Ζαμπασλής Αλέκος, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Νομίζω είναι άνθρωποι που δουλεύουν τα τρένα χρόνια και κάθε μέρα, ξέρουν τα προβλήματα και θα διαφωτίσουν πολύ σοβαρά την υπόθεση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Να υποθέσω, για την τήρηση της σωστή των πρακτικών, έχετε στείλει 4 μάρτυρες, αυτούς τους οποίους αναφέρατε με τα ονοματεπώνυμά τους. Με τους υπόλοιπους είχα δει ότι υπάρχουν κατατεθειμένοι. Γιατί... οπότε, ναι. Ωραία. Τώρα το λόγο έχει ο βουλευτής της Νίκης, ο κύριος Οικονομόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας κάνω μια ριζοσπαστική πρόταση, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, δεν φτάνουν όχι 100 και 200 συνεδριάσεις, ούτε αυτή και η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και έχω την εντύπωση από αυτά που ακούω ότι μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να έχουμε πόρισμα και δει σύντομα. Προτείνω λοιπόν το εξής. Να χωρίσουμε τις περιόδους εξέτασης σε 3. Στην πρώτη περίοδο, που λήγει το 2003 και αφορά σε παραγεγραμμένα ακόμα και κακουργήματα, όποιος θέλει να εισηγηθεί πόρισμα με τα αποδεικτικά του στοιχεία και να προχωράμε στη δεύτερη. Η δεύτερη περίοδος, που ξεκινάει το 2004 πριν τους Ολυμπιακούς,
φτάνει να αγγίζει την περίοδο της Σύμβασης 7-17, διότι κυρίως θα ερευνήσει οικονομικά εγκλήματα, θα ερευνήσει ενδεχομένως αυτά τα οποία διέγνωσε και οι Ευρωπαίες Εγγελείς, όπου έχουν διαγνωστεί κακουργηματικές πράξεις, αν διάβασα καλά στον τύπο, για 17 αδικήματα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πλέον βέβαιο, όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, ότι πιθανόν όλες οι παρατάξεις να μην συμφωνήσουν εδώ μέσα σε κοινό πόρισμα, προτείνω δίκην εισαγγελικής λειτουργίας να υπάρξει μία πρόταση για κατηγορητήριο δίκην εισαγγελέα από τη μία πλευρά και μία από την άλλη, ώστε με βάση αυτές να έχουμε ένα κατηγορητήριο επί του οποίου να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε πάρει ένα κανό και να έχουμε μπει στον ωκεανό και να κολυμπάμε χωρίς τέλος. Εφαρμόζουμε δίθεν ποινική δικονομία χωρίς να έχουμε ούτε εισαγγελέα ούτε κατηγορητήριο. Καθένας εδώ πέρα μέσα θα παίρνει το λόγο, θα μιλάει ώρες ατελείωτες, θα λέει ό,τι θέλει, θα προτείνει έγγραφα, θα προτείνει μάρτυρες. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Επί των διαδικαστικών και των εγγράφων, προτείνω όλα τα έγγραφα, όποια κρίνουν, όποιοι συνάδελφοι κρίνουν, να ανέβουν σε ένα link, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέρη της Επιτροπής και μόνο, και τα οποία με την έγκρισή σας θα μπορεί να εμπλουτίζεται, ώστε να έχουμε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλη τη δικογραφία. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι αυτή τη δικογραφία θα πρέπει να είναι ανοιχτή, να την εμπλουτίζουμε, έτσι όπως και τον κατάλογο των μαρτύρων, τον οποίο κατάλογο μαρτύρων εισηγούμε να περιορίσουμε εν τέλει στην τελευταία περίοδο, στην τρίτη από αυτές που προανέφερα και που θα ασχοληθεί με αυτή καθεαυτή, με αυτά καθεαυτά τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο αυτούς τους ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά τις δύο προηγούμενες περιόδους, αφού αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τον κώδικα της ποινικής δικονομίας, προτείνω να γίνουν ένορκες βεβαιώσεις. Όλοι αυτοί οι εκατοντάδες μάρτυρες που έρχονται εδώ και μας εισηγούνται, μπορούν κάλλιστα με βάση τον κώδικα της ποινικής δικονομίας να δώσουν μια ένορκη βεβαίωση. Τι θέλετε να αποδείξετε, κύριε, εσείς με αυτό? Θέλω να αποδείξω τον τάδε ισχυρισμό. Πολύ ωραία. Κάντε μια ένορκη βεβαίωση. Και εφόσον η Επιτροπή μας κρίνει ότι αυτή η ένορκη βεβαίωση που δόθηκε δεν μας καλύπτει, θα παίρνουμε απόφαση και θα καλούμε το συγκεκριμένο μάρτυρα για διευκρινήσεις. Οπότε, το θέμα απόδειξης για τις δύο πρώτες περιόδους θα έχει καλυφθεί από ενόρκους βεβαίωσης. Δεν το επιτρέπει ο κώδικας. Δεν το επιτρέπει στο άρθρο 363 και 354 ο κώδικας ποινικής δικονομίας, αφού αποφασίσαμε να τον εφαρμόζουμε. Αφού τον εφαρμόζουμε, θα τον εφαρμόσουμε σε όλες τους τις διατάξεις. Και ακόμα και στο άρθρο 100, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη κατηγορητηρίου. Αυτά ήθελα να πω στην παρούσα φάση. Εμείς δεν θα προτείνουμε μάρτυρες, ούτε έγγραφα. Περιμένουμε να δούμε στο μέλλον να τοποθετηθούμε, αν δούμε ότι κάποια κενά χρειάζεται να διαφωτιστούν. Τώρα, επί των εγγράφων, θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε αν υπάρχουν πρακτικά αυτής της συντονιστικής επιτροπής, γιατί δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας και το θεωρούμε ουσιώδες αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν θέματα συγκάλυψης. Θα χρειαστούμε σίγουρα τη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέως και ανάλογα με το τι θα προσκομιστεί θα δούμε στο μέλλον τι θα ζητήσουμε και σε μάρτυρες και σε έγγραφα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες επισημάνσεις απαντώντας τον κύριο Τσαβδαρίδη και σε άλλους συναδέλφους. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, θίξατε την απόφαση του Προέδρου της Βουλής από 20-11 του 23, κύριε Τσαβδαρίδη, ότι ο χρόνος συνεδριάσεων αυτής της Επιτροπής θα είναι ένας μήνας. Τέτοια διάταξη από τον κανονισμό ή από άλλο νόμο δεν υπάρχει. Δεν προβλέπεται χρόνος διάρκειας των εξεταστικών επιτροπών. Συνεπώς, μία απόφαση Προέδρου Βουλής δεν καταλαμβάνει την νομιμότητα αυτής της διάρκειας ισχύως.
Σε αντιστάθμισμα των δηλώσεων αυτών, τελείως παρελκυστικά, εμφανίζεται λοιπόν ότι σας ενδιαφέρει ο χρόνος και ότι έχει καθυστερήσει η Επιτροπή, αλλά οι μόνοι που ευθύνεστε για τις όποιες καθυστερήσεις έχουν συμβεί μέχρι τώρα επί της διαδικασίας είναι φυσικά το Προεδρείο, που έχει αναλάβει το συντονισμό αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής και των συνεδριάσεων και σε σχέση με τους χρόνους των συνεδριάσεων, με την πυκνή μορφή που καταλαμβάνουν μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και σε σχέση με τις τοποθετήσεις σας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στον βαθμό που ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ράπτη ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι, είχαν σύγκρουση συμφερόντων και θα έπρεπε από την αρχή να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Άρα, χρόνος και τριβή σε σχέση με τη συμμετοχή τους υπήρχε από δική σας υπαιτιότητα, του κόμματός σας. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι για δύο περίπου συνεδριάσεις μπήκατε σε μια διαδικασία λιθοβολισμού της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που φυσικά είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι εδώ και δεν είναι. Και αυτό το αποφασίσατε με έκνομο τρόπο, με χυδαίο τρόπο επίσης, με απαράδεκτες συμπεριφορές σε βάρος της, από όσο παρακολούθησα και την Επιτροπή σε αυτές τις δύο συνεδριάσεις, κυρίως την προτελευταία, αλλά και μέσα από τα πρακτικά. Και φυσικά χωρίς αίρισμα στον νόμο. Γιατί, κύριε Κόκαλη, αυτό που λέτε και επίσης, κύριε συνάδελφε από την Νίκη, όλοι εμείς αποφασίσαμε, είπατε ότι ισχύει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Συγγνώμη, εγώ ως νομικός έχω μάθει, δεν ξέρω αν εσείς κάπου αλλού μάθατε άλλα νομικά και εγώ ξέρω άλλα νομικά, αλλά όταν ο κώδικας ποινικής δικονομίας ή ποινικού κώδικα αναφέρεται, όταν μάλλον ένας κανονισμός που είναι ένας ειδικός νόμος αναφέρει στις διατάξεις 145, 146, 147, πότε ισχύει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, άρα παραπέμπει από διάταξη στον κώδικα. Εάν ήθελε ο ίδιος ο κανονισμός να λέει ότι όταν δεν εφαρμόζεται αυτό το άρθρο, τότε αναλογικά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, θα το είχε πει. Αυτό συμβαίνει στα νομοθετήματα. Εφαρμόζονται οι κώδικες ποινικής δικονομίας ή ποινικού δικαίου όταν δεν υπάρχει ρητή διάταξη. Εδώ λοιπόν, μέσα στο άρθρο 147, όταν ήθελε ο νομοθέτης να ορίσει πότε εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής δικονομίας, το λέει ρητά. Δεν μπορεί οποιοδήποτε τρίτος να αποφασίσει, και πολύ περισσότερο μια τέτοια επιτροπή με ένα τέτοιο αντικείμενο εργασιών, πότε θα ισχύει ο νόμος και να τον εφαρμόζει έναν άλλο νόμο σε μια περίπτωση που κρίνει και ερμηνεύει ο καθένας όπως του αρέσει και όπως ενδεχομένως τον συμφέρει. Άρα, η αποπομπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετείται και δεν δικαιολογείται μέσα από τον κανονισμό της Βουλής. Παρανόμως την εξοβελήσατε, παρανόμως την αποπέμψατε και σε κάθε περίπτωση κακώς επινοείτε έναν τρόπο διαδικασίας ο οποίος δεν συνάδει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όπως αυτό προβλέπεται μέσα από τον κανονισμό και όπως προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις. Ειδική αναφορά στο άρθρο 147 ότι όταν δεν ισχύει, όταν δεν προβλέπεται κάπου κάτι στο άρθρο 147 θα ισχύει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει. Αναλογική εφαρμογή δηλαδή άλλων κωδίκων δεν υπάρχουν. Υπάρχει αυτό που λέει. Και εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Μετά από αυτό, σε σχέση με τους μάρτυρες, έχουμε προτείνει από 23/11 καταρχήν τα έγγραφα, και λίγο αργότερα, από 28/11, έχουμε προτείνει μάρτυρες. Η άποψή μας είναι, με τη σειρά που τους έχουμε προτείνει, με τη σειρά αυτή να εμφανιστούν. Θεωρούμε ότι είναι άμεσης προτεραιότητας χρονικά να εμφανιστούν ως μάρτυρες ο Κώστας Καραμανλής, πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της χώρας, και θα μείνω λιγάκι σε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6 Μαρτίου 2023 έστειλε μία επιστολή στον Ισίδωρο Ντογιάκο, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λέει μεταξύ άλλων: «Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε βάθος διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
αγνοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή θα μπορούσε να αγνοεί ότι ο Ισίδωρος Δογιάκος είχε ως γιο τον επιστημονικό συνεργάτη του κυρίου Καραμαλή? Γιατί το αποκρύπτεται αυτό? Αν δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης υπόλογος απέναντι στους ανθρώπους... Ζητώ συγγνώμη, σας διακοπτώ. Αν μπορείτε, σηκώστε το μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεστε καλά στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Αν δεν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας υπόλογος για το έγκλημα των Τεμπών, για το οποίο περιμένουν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων, τότε ποιος μπορεί να είναι? Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μόλις επέστρεψα από τον τόπο της τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Πέρα από όλα όσα άλλα λέει, στην τέταρτη παράγραφο μας λέει: «Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, αντιλαμβανόμενος την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του». Η επιστολή αυτή είναι γνωστή σε όλους. Από 12-12-23 έχω μία εκτύπωση. Δεν βλέπω για την ώρα. 1η Μαρτίου του 23 έχει συνταχθεί. Το κείμενο αυτό έχει εκτυπωθεί. Άρα σημαίνει ότι αναγνωρίζει την πολιτική ευθύνη. Το ότι ήταν αντικειμενική είναι κάτι άλλο. Η υποκειμενική ευθύνη υπήρχε, αλλά σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζει ευθύνη. Άρα θα πρέπει να κληθεί ο κύριος Μητσοτάκης να αναλύσει τη συμμετοχή του σε αυτό ως προς την συγκάλυψη μαζί με τον κύριο Καραμαλή, και είναι τα πρώτα πρόσωπα που θα πρέπει να κληθούν. Ο κύριος Αγοραστός είναι εκείνος ο οποίος προέβη σε έκνομες ενέργειες για τη συγκάλυψη τεκμηρίων. Είναι αυτά τα τρία πρόσωπα τα οποία είναι στη σειρά των μαρτύρων, και εκτός από αυτά έχουμε δηλώσει τον κύριο Σταϊκούρα, τον Χρήστο Σπίρτζη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, τη διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, τη διοίκηση της Τρενοσέ και της Εργοσέ, τους εργαζομένους που διατύπωσαν επιστολές και εξώδικα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες λειτουργίας των σιδηροδρόμων, τις διοικήσεις της Hellenic Train, τους εμπλακέντες στην πώληση των σιδηροδρόμων, υπουργούς και κυβερνητικά πρόσωπα, τους συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες, επιζήσαντες, τραυματίες, θύματα, τους διοριστέντες στην υπόθεση εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες, τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Τα πρόσωπα που έχουν κληθεί ως κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της διενεργούμενης ανάκρισης και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι ανωτέρω μάρτυρες έχουν καταχωριστεί σε έγγραφο που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή με ημερομηνία 28-11. Η πλεύση ελευθερίας δεν έχει κολυσιεργήσει. Για κανέναν λόγο, από 23-11 έχουμε προτείνει επίσης τα έγγραφα, και σε κάθε περίπτωση όσα έγγραφα υπάρχουν στην Προεδρία της Βουλής θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στην Επιτροπή και να μην συμβεί να καθυστερήσει άλλο η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων και έκδοσης πορίσματος για κανέναν λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση λίγο για τα μέλη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται όλη την κυβέρνηση ψηφιακής πολιτικής, ενδεχομένως στο σκέλος, όλη την κυβέρνηση. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου... Οικογενειακών θεμάτων, περιβάλλοντος, ενέργειας, όλους. Μάλιστα. Το Υπουργικό Μάλιστα. Συμβούλιο. Οκ, ευχαριστώ. Αγροτικής ανάπτυξης το θέλετε για να καταχωρηθεί? Είσαστε σε όλα, έτσι? Οκ, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χουρδάκης ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα περιμένω να δω τα έγγραφα που θα κατατεθούν. Η ιδέα που υπήρξε για κοινόχρηστο στο φάκελο με βρίσκει εμένα σύμφωνο, και εφόσον ο κατάλογος των μαρτύρων είναι ανοιχτός, επιφυλάσσομαι. Ευχαριστώ τον κύριο Χουρδάκη. Τώρα το λόγο να πάρει η κυρία Παπακώστα, και μετά έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Νικολακόπουλος, και κατόπιν ο κύριος Φωτήλας, ο κύριος Κέλλας, και μετά στους εισηγητές για μια τελική απλά παράκληση. Από εδώ και πέρα βάζω χρόνο, άφησα τον χρόνο πιο ανοιχτό. Βάζω τον χρόνο στα 3 λεπτά για τον καθένα, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια... Η κυρία Παπακώστα έχει τον χρόνο. Για να δούμε λίγο το σύστημα. Ναι, άνοιξε. Είμαστε εντάξει. Το χρόνο.
ξεκινήσουμε και θα κρατάμε το χρόνο. Να ξεκινήσει, κυρία Παπακώστα, θα κρατάμε το χρόνο και θα τον βάλουμε απλά. Παρακαλώ να έρθει το τεχνικό για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση με τους συνεργάτες. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να πω το εξής. Σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις ακούμε πάρα πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των εισηγητών και όλων των αξιότιμων κυρίων συναδέλφων και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι η θεσμική λειτουργία της παρούσας Επιτροπής ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 145. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά τα ίδια και τα ξαναίδια. Ο κανονισμός της Βουλής λέει λοιπόν ξεκάθαρα, το γνωρίζετε, ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του εισαγγελέα πλημελιωδικών και ενεργούν κάθε αναγκαία κατά την κρίση τους έρευνα για την επίτευξη του σκοπού κτλ. Είναι ξεκάθαρο. Είστε πολύ νομικοί από όλες τις παρατάξεις. Ως προς την συλλογή των πληροφοριών και των εγγράφων, 146 και 147 επίσης ξεκάθαρο. Κυρία Καραγεωργοπούλου, είπατε προηγουμένως ότι καταρχήν παραβιάζεται η διαδικασία προφανώς και ότι δεν προβλέπεται κάπου στον ποινικό κώδικα ως προς τον χρόνο λειτουργίας της συγκεκριμένης επιτροπής. Προφανώς δεν έχετε διαβάσει το άρθρο 144, παράγραφος 7. Πολύ ξεκάθαρα λέει ότι εκεί η Ολομέλεια με απόφασή της ορίζει τον χρονικό ορίζοντα των εργασιών της επιτροπής, όπως και ήδη έχει γίνει. Όταν λήφθηκε η απόφαση επί της προτάσεως του ΚΚΕ, και βεβαίως ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί πάλι από την Ολομέλεια της Βουλής, αν τεθεί σχετικό αίτημα και αν προκύψει αντίστοιχη ανάγκη. Ακούμε επίσης σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις ότι η πλειοψηφία κολλησιεργεί. Αλήθεια τώρα. Οι μόνοι που προσπαθούμε πραγματικά να οδηγήσουμε την Επιτροπή στο να μπει στην ουσία, δηλαδή στην εξέταση των μαρτύρων, είμαστε πρώτοι πολύ εμείς. Και ιδιαίτερα το Προεδρείο. Χάσαμε πόσες συνεδριάσεις για να γίνει το αυτονόητο. Δηλαδή τι να μπορέσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που θα έπρεπε κανονικά κατά την προσωπική μου άποψη να έχει την πολιτική ευθυξία να αυτοεξαιρεθεί. Πράγμα το οποίο έκαναν δύο βουλευτές της πλειοψηφίας, ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ράπτη. Δεν χρειάστηκε να τεθούν αιτήματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο, ούτε καν στην ίδια μας την Επιτροπή αυτοεξαιρέθηκαν. Χάσαμε λοιπόν χρόνο γιατί, για το αυτονόητο, ότι όπως λέει ο ποινικός κώδικας και αυτό υιοθετεί και ο κανονισμός της Βουλής, και λυπάμαι πραγματικά που εκτός του ΣΥΡΙΖΑ τα υπόλοιπα κόμματα δεν συμβαδίσαν και δεν τηρήσαν την τυπικότητα. Το ότι δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα συνήγορος υπεράσπισης, να εκτελεί και χρέη εισαγγελέα πλημελιωδικών. Και ήταν νομικοί πολλοί εξ αυτών που ψήφισαν ενάντια σε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, είναι σαφές και πρέπει να είναι σαφές ότι το Προεδρείο θέλει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες στο χρονικό πλαίσιο το οποίο όρισε η Ολομέλεια, προφανώς και θα χρειαστεί κάποια παράταση. Ρεαλιστικά και έχοντας την εμπειρία προηγούμενων εξεταστικών, γνωρίζουμε ότι σε ένα μήνα είναι αδύνατον να συμβεί αυτό. Πολύ δε περισσότερο, εάν λάβουμε υπόψη ότι ήδη έχουν προταθεί 200 μάρτυρες. 200 μάρτυρες με απλά μαθηματικά, θέλουμε τουλάχιστον 7 μήνες, εάν η Επιτροπή συνεδριάζει 3 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, από τη μία λέτε, μας κατηγορείτε την πλειοψηφία, αν θέλετε και το Προεδρείο, ότι κολλησιεργεί και ότι οι συγγενείς των θυμάτων θέλουν γρήγορα να δικαιωθούν. Και είναι εύλογο και σεβαστό αυτό. Και θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρατήρηση. Ότι είναι καταρχήν προσβλητικό όταν απευθύνεστε σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να διατηρείτε για εσάς προσωπικά, αν θέλετε, την ιδιότητα του ότι εσείς συμπάσχετε με τους συγγενείς των θυμάτων και εμείς όχι, και ότι εσείς επιδιώκετε και επιθυμείτε να αποδοθεί η δικαιοσύνη ενώ εμείς όχι,
και μας κατηγορείτε ότι εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε την υπόθεση, να την επικαλύψουμε, να την καλύψουμε ή ό,τι άλλο θέλετε, ενώ αντιστρόφως θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε για σας ότι το ίδιο επιχειρείτε, αντίστροφα, να καπηλευτείτε δηλαδή μικροπολιτικά μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ενδεχομένως προσχηματικά να λέτε ότι σας ενδιαφέρει η διερεύνηση της ουσίας και της αλήθειας. Στην πραγματικότητα αυτό όμως το οποίο προσδοκάτε είναι να επιρρύψετε και να καταλογίσετε ευθύνες στην παρούσα κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω λοιπόν λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και απευθύνομαι πραγματικά προς τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί ότι δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού να τηρήσουμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, σεβόμενοι απόλυτα το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται από τον κανονισμό της Βουλής, το Σύνταγμα της Ελλάδος, και οφείλουμε αυτό ως κράτος δικαίου να το κάνουμε, να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτό θα πράξουμε και ότι από εκεί και πέρα δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση από κανέναν στο όνομα αυτών οι οποίοι πενθούνε και πριν μερικές μέρες βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος και διαδηλώνανε ακριβώς γι' αυτό και πολλοί προφανώς από εσάς μπορεί να ήσασταν και εκεί και εμείς με προσοχή ακούσαμε αυτά τα οποία διαμηνύουν και τι θέλουνε. Θέλουν γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης στο πλαίσιο όπως αυτό έχει οριστεί από την πρόταση του ΚΚΕ. Και επειδή μιλήσατε, κύριε συνάδελφε, για κατηγορητήριο, δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Η αρχή και το τέλος του τι εμείς ψάχνουμε να βρούμε και ποιες είναι, αν θέλετε, οι δικλείδες που πρέπει αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή να αποφανθεί, είναι ό,τι λέει στην πρότασή του το ΚΚΕ. Αυτό ψήφισε, εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να θέσουμε άλλα εντός εισαγωγικών κατηγορητήρια. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και είναι εκτός διαδικασίας. Αυτό ψηφίστηκε, η πρόταση του ΚΚΕ, και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε. Επί των διαδικαστικών θεμάτων, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, χίλια συγγνώμη, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω και προσπάθησα λίγο να κάποια πράγματα. Τουλάχιστον που αφορούν την θεσμικότητα της Επιτροπής μας και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρη αφθαλμού. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουν οι Έλληνες πολίτες, το λιγότερο είναι να μας βλέπουν να ξυφουλκούμε με έναν τρόπο που δεν συνάδει ούτε στη δική μας ιδιότητα, αλλά ούτε και στον δικό τους πόνο. Ως προς τους μάρτυρες, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα συμφωνήσω ότι νομίζω ότι είναι ορθολογικά σωστό να ξεκινήσουμε από το παρελθόν για να φτάσουμε στο παρόν. Προφανώς και όλους ενδιαφέρει το τι συνέβη στα Τέμπη. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στο δυστύχημα των Τεμπών, θα πρέπει να πιάσουμε την αρχή του κουβαριού από την αρχή. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Ως προς τους μάρτυρες, σε προηγούμενες εξεταστικές έχει συμβεί το εξής. Ως προς τους χρόνους, για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε το πλαίσιο, για να μπορέσουμε στην επόμενη συνεδρίαση να μπούμε σε μια σειρά. Ήθιστε οι συγητές να μιλάνε, να απευθύνουν ερωτήσεις στους μάρτυρες, να έχουμε ερωτοαπαντήσεις σε ένα χρονικό διάστημα 15 λεπτών με μια ανοχή. Και οι βουλευτές σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 5 λεπτών. Πάντοτε υπάρχει ανοχή, αλλά αν δεν μπουν κάποια όρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Και αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις αρμοδιότητες τις οποίες αναλάβαμε, αλλά και σε αυτό που περιμένει ο κόσμος από εμάς, είναι να δώσουμε, να ολοκληρώσουμε την διαδικασία σε θεμητούς χρόνους, έτσι ώστε τα πορίσματα ή το πόρισμα που θα εξαχθούν να προσκομιστούν στην δικαιοσύνη, η οποία επιτελεί την δική της δουλειά έτσι κι αλλιώς, άρα να μπορεί να της είναι χρήσιμη η δική μας δουλειά από εδώ και όχι εκ των υστέρων. Και νομίζω ότι ως προς τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, για τον κατάλογο των μαρτύρων και τα λοιπά, η εμπειρία επίσης των προηγούμενων εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών
έχει καταδείξει ότι το να έχουμε έναν ανοιχτό κατάλογο όπου όπως προκύπτει είναι μια δυναμική διαδικασία, ποιοι άλλοι ενδεχομένως χρειαστεί να καταθέσουν, εννοείται ότι θα γίνει, φαντάζομαι, αποδεκτό. Ο στόχος είναι πραγματικά από την πλευρά μας να δοθεί πλήρης διάβγεια και φως, και φυσικά η πρότασή μας είναι επίσης όλα τα έγγραφα που ζητούν όλοι οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων να προσκομιστούν το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, τον Αντιπρόεδρο. Ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Μπαρτζούκα, ο κύριο Σκέλλας, γιατί πρέπει να κατέβει στη Βουλή και κατόπιν θα έχουμε όσους έχουν ζητήσει. Κύριε Στυλιανίδη, παρακαλώ. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Να μπαίνουν όλοι σε αξιολογήσεις. Μπαίνουν όλοι, κύριε Πρόεδρε, σε αξιολογήσεις. Ενώ δεν πρέπει. Έχουμε τις προτάσεις όλες να ψηφίσουμε. Διευκολύνεται, με έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που οι περισσότεροι συνάδελφοι μιλάνε. 4 εβδομάδες εμποδίστηκαν από τα διαδικαστικά ζητήματα. Να αφήσουμε 4-5 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Κλείσαμε τώρα εδώ πέρα τα αιτήματα. Ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Σκέλλας, ο κύριος Φωτήλας, ο κύριος Νικολακόπουλος και ο κύριος Στυλιανίδης. Και η κυρία Παπαγεωργοπούλου στο τέλος για να απαντήσει. Και κατόπιν. Λοιπόν, θα είμαι λακωνικότατος και σύντομος. Απλά μια αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το Προεδρείο και σε σχέση με αυτά που ανέφερε και η συνάδελφος κυρία Παπακώστα. Καταρχάς, να θεωρείτε βέβαιο ότι όλοι εδώ μέσα, ανεξάρτητα από το ποιο χώρο ανοίγουμε ο καθένας μας, έχουμε ως κοινό μέλημα να βρούμε τι πραγματικά συνέβη, τι πραγματικά έφταξε, να βρούμε λοιπόν την αλήθεια. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να καταφέρουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ή ό,τι συνέβη να μην ξανασυμβεί. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο μέλημα για όλους μας, άρα νομίζω ότι προσβάλλει όλους μας εδώ μέσα να απευθυνόμαστε το ένα στον άλλο, είτε κομματικά είτε προσωπικά, και να αμφισβητούμε ότι πραγματικά η παρουσία μας εδώ δεν επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας, το ουσιαστικό, το πραγματικό ενδιαφέρον για να βρούμε τι έγινε. Ως προς την καθυστέρηση που ακούστηκε, έτσι κάποιες φορές εδώ μέσα ακούστηκε ότι καθυστερεί το Προεδρείο. Την ίδια στιγμή που το Προεδρείο καθυστερεί, σημαίνει ότι το Προεδρείο είναι πιο διαλλακτικό και μεγαλώνει το χρόνο που δίνει, το δικαίωμα που δίνει σε εσάς να μιλάτε. Άρα λοιπόν, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε από το Προεδρείο. Να είναι πιο ελαστικό, έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερο δικαίωμα, περισσότερο χρόνο να μιλάτε, ή να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στις διαδικασίες. Συνεπώς δεν μπορείτε να μας κατηγορείτε γι' αυτό, γιατί την ίδια στιγμή το δικαίωμά σας διευρύνεται. Και ένα τελευταίο το οποίο ακούστηκε, δεν θα αναφερθώ εγώ καθόλου σε πρόσωπα και κόμματα, γιατί δεν θέλω να ανοίγουμε πάλι κύκλους συζήτησης. Θέλω απλά να θυμίσω, ως Προεδρείο τώρα μιλάω, ότι η εξεταστική που σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι αποτέλεσμα της πρότασης του ΚΚΕ. Η πρόταση του ΚΚΕ στη Βουλή ήταν συγκεκριμένη. Και η πρόταση αυτή περιλάμβανε τον έλεγχο και την έρευνα από το 1997 μέχρι και σήμερα. Την πρόταση λοιπόν αυτή την ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής. Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και αν κάποιοι δεν θα θέλαν ή θα θέλαν να το αποφύγουν, κάποια κόμματα εννοώ, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυτό το οποίο ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής. Και αν θέλετε, και εδώ πέρα κλείνω, να μην καθυστερώ άλλο, η προσωπική μου γνώμη εδώ. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο συνέβη πριν ένα χρόνο περίπου δεν είναι αποτέλεσμα ούτε ημερών, ούτε εβδομάδων, ούτε χρόνων. Είναι μια παθογένεια διαχρονική, η οποία δυστυχώς κατέσσε την ανάγκη αυτή, το πρόβλημα αυτό υπαρκτό. Θα πρέπει προφανώς, για να είμαστε ρεαλιστές, για να είμαστε ουσιαστικοί, για να έχουμε αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάποια στιγμή πραγματικά να έχουμε σιδηροδρόμους που αξίζει αυτή η χώρα και ο τόπος μας και οι πολίτες μας, να ψάξουμε πίσω, αρκετά πίσω, για το ποιες είναι οι ευθύνες και πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να ξανασυμβούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαρτζόκα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Κέλλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για 3 λεπτά. Ακούσαμε όλους τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων. Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις. Πρέπει να πω ότι ήταν η μία διαφορετική από την άλλη. Ο σκοπός
αυτής της Επιτροπής είναι συγκεκριμένος και έχει καθοριστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Πρώτον, να εξεταστεί το διάστημα 97-2023 και δεύτερον, να οδηγήσουμε σε γρήγορα αποφάσεις από αυτήν την Επιτροπή. Ο εισηγητής μας ήταν σαφέστατος. Δηλώσαμε ως Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί. Δεύτερον, ότι είμαστε ανοιχτοί στην πρόσκληση μαρτύρων, όμως σκοπός να ξεκινήσουμε. Έχει περάσει ένας μήνας, είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Ας ξεκινήσουμε να καταρτιστεί ένας βασικός κορμός μαρτύρων και αφού ζητηθούν και τα έγγραφα, να προχωρήσουμε επί της ουσίας. Και θα πω και κάτι, κλείνοντας. Δεν θα ήθελα να ξανακούσω σε αυτή την αίθουσα εδώ μέσα πλειοδοσία, πένθους, στεναχώριες κλπ. Όλοι εσείς τα έχετε ζήσει τηλεοπτικά. Δεν προσφέρεται αυτή η Επιτροπή αυτό το τραγικό γεγονός για οποιαδήποτε μικροπολιτική εκμετάλλευση. Εγώ τα έζησα από κοντά. Και σαν γιατρός και σαν βουλευτής. Λοιπόν, να μην ξανασυμβεί ποτέ σε κανέναν από εμάς. Γιατί στη θέση αυτών των γονέων και των παιδιών θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και τα δικά μας παιδιά. Με παράκληση λοιπόν να προχωρήσει η Επιτροπή. Σταματάω εδώ και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κέλλα και για το σύντομο του χρόνου. Ο λόγος του κύριου Φωτήλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς το πρώτο συμπέρασμα είναι η έλλειψη σύμπνοιας μεταξύ των πτερυγών. Άλλο προτείνει ο ένας, άλλο προτείνει ο άλλος. Δεν υπάρχει σύμπνοια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής, υπόθηκε και από τους συναδέλφους, δεν θα το ορίσουμε τώρα. Δεν είναι δικαίωμά μας. Δεν αλλάζει, ούτε περιορίζεται. Το αντικείμενο το ορίζει η πρόταση που κατετέθη και υπερψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής πλην του ΠΑΣΟΚ. Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Και δεν τιμά κατά τη γνώμη μου μια πτέρυγα να λέει ότι εγώ αποδέχομαι ένα μέρος και θα εργαστώ ως προς αυτό, αλλά σνομπάρω το υπόλοιπο μέρος του αντικειμένου της έρευνας. Γιατί που κατά ψήμπτωση αφορά τη δική μου περίοδο διακυβέρνησης. Θα ελεγχθούν λοιπόν όλα, όπως ψηφίστηκε από το 97 μέχρι σήμερα. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι. Είτε βολεύει κάποιους, είτε όχι. Αυτό ψηφίσαμε και δεν συζητάμε σήμερα για το τι θα κοιτάξει η Επιτροπή και η Εξεταστική. Το έχουμε ορίσει ήδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κλίση των μαρτύρων, εγώ, προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να καλέσουμε μάρτυρες από όλους τους φορείς που εισηγούνται οι παρατάξεις, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλέσουμε πλειάδα υπαλλήλων από όλους τους φορείς, αλλά εκείνους που είναι ανώτεροι διοικητικά υπάλληλοι και εκείνους που έχουν συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Το λέω αυτό γιατί παραδείγματος χάρη από ένα φορέα, αν καλέσουμε το διευθύνοντα σύμβουλο και το διευθυντή, δεν χρειάζεται να καλέσουμε και 10 υπαλλήλους από κάτω, οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, εκτός αν θέλουμε να μετατρέψουμε την Επιτροπή σε ένα μικροπολιτικό εργαλείο. Άλλο λόγο δεν βλέπω να καλούμε ανθρώπους έτσι απλά για να φτάσουμε μέχρι πότε, δεν ξέρω πότε. Τέλος, σε σχέση με τη χρονική σειρά εξέταση των πραγμάτων, νομίζω ότι δεν αντέχει σε καμία λογική τίποτα άλλο παρά το να ξεκινήσουμε από πίσω και να φτάσουμε μέχρι το πιο πρόσφατο γεγονός. Θα κλείσω με μια σύμπλευση αντιλήψεων και ιδεών την οποία παρατήρησα και νομίζω ότι έχει μια αξία. Τα μόνα κόμματα που ζήτησαν να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και οι Σπαρτιάτες. Είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Τώρα πια δεν ξέρω πώς ακριβώς να το αποδώσω, αλλά είναι μια αλήθεια. Τα μόνα κόμματα που ζήτησαν να έρθει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Πλεύση Ελευθερίας και οι Σπαρτιάτες. Και θα πω ότι δεν με εκπλήσει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το διδυμάκι στο παρελθόν να λειτουργεί και να συνεργάζεται μέσα στις αίθουσες της Βουλής. Τότε δεν ήταν Πλεύση Ελευθερίας, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι απλά άλλαξαν κάποια ονό και δεν ήταν Σπαρτιάτες, ήταν άλλο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Φωτήλα. Ο λόγος τον κύριο Νικολακόπουλο. Ακολουθεί ο κύριος Στυλιανίδης. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Καραγεωργοπούλου. Είστε και εισηγήτρια. Δεν ξέρω επειδή θα. Θα πάρετε στη θέση σας ως εσύ. Κυρία Καραγεωργοπούλου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αποφασίζω να μην προβαίνετε τόσο εύκολα σε κρίσεις.
για το κατά πόσο δέχομαι ή όχι υποδείξεις. Να είστε λίγο πιο μετρημένοι στο κατά πόσο λαμβάνω ή όχι εγώ υπόψη υποδείξεις. Είμαι ενήλικος, ξέρετε, στο δωμάτιο. Για να θυμίσω. Η κυρία Καραγεωργοπούλου θα πάρει το λόγο στη θέση της όπως και ως εισηγήτρια, γιατί κατόπιν θα τοποθετηθούμε, γιατί θα πάμε και σε... Επειδή βλέπω αυτό που είπε ο κύριος Φωτήλας, νομίζω ότι είναι κάτι αληθινό. Έχουμε εντελώς διαφορετικές προτάσεις από όλα τα κόμματα. Δεν βλέπουμε μία σύμπνοια ως προς τη ροή. Επομένως, η κυρία Καραγεωργοπούλου θα πάρει το λόγο. Θα της δώσω μάλιστα και παραπάνω, θα της δώσω 3 λεπτά, θα της δώσω 5 λεπτά να τοποθετηθεί και για να απαντήσει αυτά που θέλει και για να τοποθετηθεί επί της διαδικασίας για να ολοκληρώσει. Και ο κύριος Πανάς μετά την κυρία Καραγεωργοπούλου. Ο κύριος Υψηλάτς μετά την κυρία Καραγεωργοπούλου και ο κύριος Πανάς. Το λόγο έχει. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Παρακαλώ, σύντομα όμως. Να πάω. Μπορώ να μάθω λίγο τη διαδικασία. Θα έχουμε ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι για πολύ λίγα λεπτά το λόγο. Επειδή είμαστε 4η εβδομάδα και δεν έχουν μιλήσει και επειδή εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους που απλά διακοσμούν το χώρο, είπαμε να δώσουμε σε κάποιους συναδέλφους να τοποθετηθούν. Κατόπιν θα μιλήσουν οι εισηγητές και... Αν δεν υπάρξει συμφωνία, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία των κλήσεων των μαρτύρων. Αν υπάρξει συμφωνία, καλώς. Αν δεν υπάρξει, δια των εισηγητών, να τοποθετηθούν οι ομάδες και τα κόμματα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Νικολακόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τη θεσμική αλλά και την ηθική υποχρέωση, θα έλεγα, να διερευνήσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά, όλες τις ευθύνες μέσα στο εύρος αυτό το οποίο διαμορφώθηκε από την πρόταση η οποία τέθηκε και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Όσοι αντιλαμβάνονται, και νομίζω καταρχάς ότι όλοι εδώ πέρα έχουμε την ίδια ενσυναίσθηση της ευθύνης, ότι έχουμε ένα ατύχημα στο οποίο υπήρχαν 57 νεκροί, όλοι πιστεύω, όλοι οι συνάδελφοι έχουμε πραγματικά την ίδια ευαισθησία για να ανακαλύψουμε τι πραγματικά συνέβη. Αλλά όσοι αντιλαμβάνονται και οι περισσότεροι από εδώ καταλαβαίνουν τι σημαίνει μία έρευνα σε ένα τέτοιο βάθος χρόνου και με ένα τέτοιο αριθμό μαρτύρων, που εγώ θα έλεγα ναι, πραγματικά να δούμε όλους τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης και να διερευνήσουμε τα πάντα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένου και του αριθμού των μελών της Επιτροπής, ότι όλο αυτό απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, θα πρέπει να τηρήσουμε με ευλάβεια τον κανονισμό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε ένας ο οποίος παίρνει το λόγο, θα πρέπει να τηρεί ακριβώς τον χρόνο. Εγώ δηλώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα τηρώ το χρόνο, δεν θα ζητήσω ούτε ανοχή, ούτε καμία άλλη υπέρβαση. Νομίζω ότι όλοι οι ερωτήσεις οι οποίες έχουν γίνει δεν μπορεί να ξαναγίνονται, ούτε εδώ πέρα προσφέρεται για να κάνει κάποιος εντυπώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το τηρήσουμε σαν κανόνα, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε την έρευνα και να εξετάσουμε όλους αυτούς τους μάρτυρες και να έχει και μια ουσία η έρευνα. Και κάτι ακόμα. Πράγματι, είπανε πολλοί ότι έχουμε 4 εβδομάδες και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Με αυτούς τους ρυθμούς καταλαβαίνετε ότι δεν μας φτάνει μια κοινοβουλευτική περίοδος, κανονικά, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, και επειδή αναφέρθηκε, δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά επειδή αναφέρθηκε η πλεύση ελευθερίας, η οποία κατηγορεί κιόλας ότι εμείς καθυστερούμε, να πούμε λοιπόν ότι η καθυστέρηση αυτή έχει προκύψει κατά κύριο λόγο, διότι δεν ανήγγειλε το κόλλημά της ως συνήγορος εκπροσώπων θυμάτων η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αναλώσαμε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος για το αν θα πρέπει να φύγει αντί να αυτοεξαιρεθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και στη συνέχεια, 2 μέλη της Νέας Δημοκρατίας αυτοεξαιρέθηκαν και σωστά αυτοεξαιρέθηκαν. Γιατί όμως αυτοεξαιρέθηκαν, θα το είχαμε κάνει εξ αρχής. Η μήνυση που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή αφορούσε 7 άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ κάποιοι, το σημειώνω, προανήγγυλαν και βέβαια έχουν κάθε δικαίωμα οι συγγενείς να το τονίσω, να κάνουν σε οποιοδήποτε μήνυση. Όμως εδώ πέρα προαναγγέλθηκε μια μήνυση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εμείς δεν το ξέραμε. Αν το ήξεραν προφανώς και ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ράπτη νωρίτερα αυτό, ή αν είχε έρθει η μήνυση νωρίτερα, προφανώς θα είχε γίνει νωρίτερα αυτό. Όμως προφανώς η μήνυση έγινε μετά. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Προτείνω λοιπόν οι χρόνοι να τηρούνται, κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ευλάβεια και ακρίβεια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Ο λόγος τώρα στον κύριο Στυλιανίδη για 3 λεπτά. Διευκολυντική θεωρώ ότι είναι η παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν δύο φιλοσοφίες με τις οποίες μπορεί κανείς να προσέλθει σε μια τέτοια επιτροπή. Η μία είναι η γνωστή κοινοβουλευτική αντίληψη της καταμέτωπων πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή η επιτροπή όμως έχει εντελώς άλλο χαρακτήρα. Έχει και στοιχεία προανακριτικής επιτροπής, παρακολουθεί και την δικονομία κτλ. Πρώτον λοιπόν, θα ζητήσω από τους συναδέλφους όλων των κομμάτων να μην προβαίνουν σε αξιολογήσεις αφού ακόμα δεν έχει γίνει όλη αυτή η προκαταρκτική εξέταση όλων των μαρτύρων. Πώς βγάλαν συμπεράσματα? Αλλιώνουν πλήρως τη φυσιογνωμία της επιτροπής αυτής και τη δουλειά που πρόκειται να κάνει. Δεύτερον, να αποφύγουμε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και τις αξιολογήσεις που παίρνουν ενίοτε και προσωπικό χαρακτήρα. Τρίτον, να τρέξουμε τα διαδικαστικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ή θα συμφωνήσουμε σε μια κοινή λίστα μαρτύρων και μια κοινή διαδικασία, ή θα ψηφίσουμε τις διαφορετικές προτάσεις οι οποίες έχουν ακουστεί. Το να κάνουμε 2 και 3 και 4 και 5 κύκλους και να λέμε τα ίδια και να ανεγείρονται προσωπικά ζητήματα και να εκφράζουμε όλοι τα συναισθήματά μας δεν ωφελεί τη διαδικασία. Εγώ λοιπόν προτείνω να ακολουθεί με αυστηρότητα αυτή η δικονομική διαδικασία. Είναι η μόνη περίπτωση, η εξεταστική λιγότερο, η προανακριτική περισσότερο, που η νομοθετική εξουσία δοκιμάζεται σε λειτουργία η οποία έχει χαρακτηριστικά δικαστικής εξουσίας. Θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ακολουθήσουμε με αυστηρότητα αυτές τις διαδικασίες. Οι προτάσεις ακούστηκαν. Εγώ νομίζω ότι εάν δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο, να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανίδη και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου, ο κύριος Υψηλάτης και καταλήγουμε και ολοκληρώνουμε τον κύριο Πάνα για να περάσουμε στους εισηγητές. Γιατί έχει ζητήσει το λόγο και μου τον έχει δώσει. Θα περάσουμε στους εισηγητές. Η κυρία Όχι, κύριε Τσαβδαρίδη. Θα πάρει 5 λεπτά ως εισηγήτρια του κόμματός της και για να απαντήσει και σε κάποια θέματα που θέλει επί προσωπικού. Και κατόπιν, κύριε Τσαβδαρίδη, θα κάνουμε τον κύκλο και θα τοποθετηθείτε. Όχι, κύριε Τσαβδαρίδη, σας παρακαλώ, διευκολύνετε με. Δεν θα δεν με αντιληφθήκατε. Κύριε Τσαβδαρίδη, δεν με αντιληφθήκατε. Η κυρία Καραγεωργοπούλου δεν θα μιλήσει επί προσωπικού. Παίρνει το χρόνο που έχει κατόπιν ως εισηγήτρια. Αυτό σας λέω. Όχι, βέβαια. Αυτό το αποδέχτηκε και η ίδια πριν. Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Ο χρόνος για εσάς 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια συντονισμένη μεθόδευση. Η πλεύση ελευθερίας να μπει στη γωνία ή να κατηγορηθεί για πράγματα ανυπόστατα. Κυρία Παπακώστα, κάμπτεται από τη θέση σας την αρχή της αμεροληψίας και την αρχή της ουδετερότητας. Προφανώς το Προεδρείο εξυπηρετεί μια κομματική γραμμή και κομματικά συμφέροντα, αλλά εδώ η θέση σας δεν είναι αυτή. Θα έπρεπε να είστε πολύ πιο προσεκτικοί στον τρόπο που απευθύνεστε τόσο σε μένα, προσβάλλοντάς με και προσωπικά, όσο και σε ό,τι αφορά το ζήτημα του τραγικού αυτού εγκλήματος. Στο άρθρο 144, παράγραφος 7, η απόφαση της Βουλής ορίζει, πρέπει να ορίζει τον αριθμό των μελών και να καθορίζει την προθεσμία υποβολής του σχετικού πορίσματος. Δεν αναφέρεται λοιπόν σε καμία ανατρεπτική προθεσμία του ενός μήνα για την οποία μίλησε ο κύριος Τσαβδαρίδης με πρόταση του Προέδρου και με εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα λοιπόν της προθεσμίας το βάζετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία που είσαστε και οι εισηγητές του χρόνου. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι χρόνος ανατρεπτικής προθεσμίας. Οι προθεσμίες είναι για να επεκτείνονται και να παρατείνονται. Άρα συμφωνούμε σε αυτό. Υποδείξεις λοιπόν άλλου τύπου, μάθετε τι λέει το άρθρο 144, ας μην γίνονται καλύτερα, ας τις παραλείψετε. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των άρθρων 145, 146 και 147, δεν είναι άρθρα που δίνουν εξουσίες στην οποιαδήποτε τέτοιου είδους επιτροπή να αποπέμπουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέλος μέχρι πότε, μέχρι να αποφασίσετε παράνομα και έκνομα ότι υφίσταται κόλλημα στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν έχετε το λόγο και δεν σας επιτρέπετε να με διακόπτετε λόγω θέσης και αλαζονίας που σας διακατέχει. Η κυρία λοιπόν Κωνσταντοπούλου ήταν γνωστό από τις αρχές Μαρτίου ότι εκπροσωπεί τα θύματα. Δεν ήταν κάτι που το μάθατε τώρα, κύριε Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μάθατε όταν αποφάσισε, κυρία Καραγεωργοπούλου. Όταν
αποφάσισε να προτείνει ως μάρτυρες τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Μητσοτάκη, τότε θυμηθήκατε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τρεις οικογένειες θυμάτων, όχι όμως ως συνήγορος υπεράσπισης που αμείβεται, αλλά αφιλοκερδός. Αυτό ήταν γνωστό, παγκίνος γνωστό και πασίδηλο σε όλα τα μέσα από τις αρχές Μαρτίου. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να τη δεχτείτε μέχρι την προηγούμενη συνεδρίαση στην Επιτροπή και μέχρι την ώρα που πρότεινε τους μάρτυρες αυτούς και μετά αποφασίσατε ότι έκανε να εξαιρεθεί και τολμάτε και τη συγκρίνετε με τα δύο στελέχη της Επιτροπής αυτής, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Ράπτη, οι οποίοι ήταν γνωστό ότι είχαν μηνυθεί και ήρθαν στην Επιτροπή αυτή ανυποψίαστοι και αποφάσισαν τότε και μόνο τότε να αυτοεξαιρεθούν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τους εξέθεσε. Σας παρακαλώ, σταματήστε την επίθεση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κοινωνία βλέπει και αισθάνεται. Η κοινωνία το μόνο που γιατί δεν φωνάζετε, βλέπει κυρία είναι όταν κλείνουν οι κάμερες και οι κάμερες ήταν κλειστές χθες όταν στη συνέχεια διεμήφθησαν εδώ γεγονότα τα οποία δεν φάνηκαν και ήταν κλειστές οι κάμερες πριν πάρουν τα μικρόφωνα πρώτος ο κύριος Τσαβδαρίδης. Και πριν πάρει το μικρόφωνο ο κύριος Τσαβδαρίδης και εσείς ως πρόεδρος της Βουλής, το κλίμα στο οποίο συνέβαινε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται σε, αυτό σε αυτή την αίθουσα ήταν γέλια, γέλια μεταξύ σας, σαν να πήγαιναν σε χαρμόσυνο γεγονός. Και αυτό όχι, δεν είναι πλειοδόσια πένθους. Αυτό είναι η δική σας ενσυναίσθηση σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτού του εγκλήματος που εσείς έχετε αποδεχθεί ως ένα ατύχημα και δυστύχημα. Και αυτό δεν σας το επιτρέπουμε. Και δεν είμαστε παρεάκι οι Σπαρτιάτες και οι πλεύση ελευθερίας, κύριε. Κανένα παρεάκι δεν αποτελέσαμε ποτέ με το κόμμα το οποίο αναφέρετε. Αυτό είναι στη δική σας κρίση. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα όπως εμφανίζεται και όπως ψήφισε ο ελληνικός λαός και υπηρετεί το λαό. Σας ευχαριστώ. Μία επισήμανση από το Προεδρείο, σύντομη. Καλό είναι και η τόνη στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, σαν έναν ελάχιστο σεβασμό, νομίζω, σε αυτούς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, να είναι κάπως χαμηλή. Λοιπόν, το λόγο στον κύριο Υψηλάντη, ο κύριος Πανάς, και κλείνω τον κατάλογο των βουλευτών για να περάσουμε στους εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, δύο είναι τα στοιχεία που πρέπει να μας οδηγήσουν στην έκβαση αυτής της Επιτροπής και στο πόρισμα. Το πρώτο είναι βέβαια το ηθικό, εκείνο το οποίο αποτελεί πηξίδα σημαντική για μας. Είναι ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στο δυστύχημα αυτό και η μη επανάληψή του. Και το δεύτερο, το νομικό καθαρά, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία με αυτό τον δεδομένο σεβασμό από όλους μας θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Οι νομικοί κανόνες δηλαδή που διέπουν τη λειτουργία μας. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί και με μία, αν θέλετε, διαγράμμιση ιστορική ποιον τρόπο θα ακολουθήσουμε, από ποια χρονολογική στιγμή και ποια αντικείμενα θα εξετάσουμε, να ξεκινήσει και η εξέταση των μαρτύρων. Άλλωστε, εάν ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, σε βάθος χρόνου, δεν θα χρειαστούν να έχουμε άμεσα έγγραφα κτλ. Η Επιτροπή μας, εσείς, το Προεδρείο, πρέπει να ξεκινήσει τον κατάλογο των μαρτύρων, την εξέταση των μαρτύρων, να γίνουν οι πρώτες κλήσεις και η επόμενη συνεδρίασή μας να ξεκινήσει με αυτό. Στην πορεία η Επιτροπή μπορεί να κρίνει αν κάποιοι και σε κάποια ζητήματα έχουμε καλυφθεί και σε ποια δεν έχουμε καλυφθεί, προκειμένου να ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ή ακόμα και εξέταση μαρτύρων. Αυτά είχα να πω και αποχωρώ γιατί έχω τη διάσκεψη των Προέδρων. Ευχαριστώ τον κύριο Υψηλάντη. Ο κύριος Πανάς. Πανάς. Λοιπόν, ξεκινώντας θέλω να πω ότι εδώ νομίζω ότι παίζεται η καθυστέρηση της καθυστέρησης. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες συνεδριάσεις και να συζητάμε
να συνεχίζουμε να συζητάμε για τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα. Νομίζω ότι δεν έχει ουσία ούτε και για μας ως βουλευτές, ούτε και για αυτό το οποίο ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε ως πόρισμα, εν πάση περιπτώσει. Άρα υπάρχουν κανόνες, υπάρχει κανονισμός, έχουν τοποθετηθεί όλα τα κόμματα με συγκεκριμένες έτσι προτάσεις και πρέπει να προχωρήσουμε προκειμένου να μπούμε στην κατάθεση των μαρτύρων ή των υπομνημάτων, προκειμένου να δούμε το τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε άλλο διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα και ούτε να δημιουργούμε, εν πάση περιπτώσει, τεχνικές εντάσεις καθαρά για να έχουμε έτσι, για να πάρουμε, εν πάση περιπτώσει, τα φώτα της δημοσιότητας και να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων που είναι η πραγματική λειτουργία αυτής της Επιτροπής. Και δεν μας τιμά και τους ίδιους όλους μας συνεχώς να λέμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Από εκεί και πέρα, μία παρατήρηση. Εμείς είχαμε πάγια θέση στον Ελληνικό Κοινοβούλιο που ήταν η συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι δικαίωμά μας. Αυτό πιστεύαμε, αυτό καταθέσαμε. Και εν πάση περιπτώσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα με τις κατηγορίες στους 23 υπόπτους που κατήγγειλε για τη Σύμβαση 7 και 17 μας φέρνει ως όλο και πιο κοντά στο ότι η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Άρα λοιπόν αντιστρέφω το ερώτημα ως προς το γιατί εμείς δεν ψηφίσαμε την Εξεταστική Επιτροπή ως προς την πραγματική ουσία της Προανακριτικής Επιτροπής που θα φανεί στην πορεία ότι αυτό ήταν. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός ή ιστορικός λόγος. Τα ιστορικά θέματα τα έχουμε λύσει και τα έχουμε λύσει όλα αυτά τα χρόνια ως ΠΑΣΟΚ με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Πάνα. Το λόγο τώρα ο κύριος Τσαυδαρίδης. Κύριε Τσαυδαρίδη, να βάλουμε 5 λεπτά. Ναι, βάλτε 5 λεπτά. Δεν σας άκουσα. Είστε καλά με 5 λεπτά να ξεκινήσουμε οι εισηγητές? Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Απόλυτη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, που προηγήθηκε. Καθίσατε πλέον σαφές ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να βάλουμε κανόνες. Διότι αν δεν βάλουμε κανόνες και αν δεν τηρούμε σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα, τα θύματα και οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα πάρουν ποτέ τις απαντήσεις που προσδοκούν από τη δικιά μας Επιτροπή. Δεν είπα ποτέ ότι βιαζόμαστε. Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να τελειώσουμε σύντομα. Εξάλλου, το ότι προτείναμε 34 μάρτυρες καταδεικνύει ότι εμείς επιθυμούμε να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Από αυτούς όμως που έχουν τη σχέση με το ατύχημα και τη γνώση που μπορούν να προσφέρουν. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια ατέρμονη διαδικασία εξέτασης και κατάθεσης μαρτύρων, οι οποίοι είτε δεν θα έχουν κάτι να εισφέρουν στην Επιτροπή, είτε γιατί η δική τους η γνώση μπορεί να επικαλύπτεται από τη γνώση και κάποιων ανθρώπων που θα έρθουν ούτως ή άλλως να εξεταστούν στην Επιτροπή. Το να φτιάξουμε ένα κατάλογο μη λειτουργικό με 200 άτομα, όταν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κατάλογο με σαφώς μικρότερο αριθμό ανθρώπων, προκειμένου να φωτίσουν όλες τις πτυχές του δυστυχήματος των τεμπών, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προκρίνει η Επιτροπή. Γιατί αυτό που ζητάνε οι οικογένειες των θυμάτων είναι το πόρισμα και οι απαντήσεις, όχι μια ατέρμονη διαδικασία εξέτασης μαρτύρων. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε σοου. Αποδεικνύεται ότι από κάποιες πτέρυγες της Βουλής αυτό το πράγμα επιδιώκεται ακόμη και ένα μήνα μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Βλέπω ότι ακόμη η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το να θέλει να συμμετάσχει στην Επιτροπή, αν εξαιρέθηκε καλός ή κακός. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Θα πρέπει να κατανοήσει ότι πάρθηκε μια απόφαση από την Εξεταστική Επιτροπή, αποκλείστηκε και καλώς αποκλείστηκε γιατί είχε σαφώς σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ιδιότητας του δικηγόρου των θυμάτων και της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής. Να τελειώνουμε με αυτό. Ας το κατανοήσει, ας το καταλάβει. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε 1, 2, 3, 5 μήνες μετά να μιλάμε για το αν έπρεπε η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι στην Επιτροπή ή δεν έπρεπε να είναι. Μπορεί να διαφωτίσει η Επιτροπή και τις οικογένειες των θυμάτων και την ελληνική κοινωνία και χωρίς την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ήδη αναπληρώθηκε από την κυρία Καραγιωργοπούλου, νομικός είναι στο επάγγελμα,
μπορεί και αυτή να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος από τη δική της πλευρά. Κυρία Καραγιωργοπούλου, εγώ κατανοώ ότι είστε καινούρια βουλευτής. Θα πρέπει όμως, επειδή είστε ακριβώς καινούρια βουλευτής, να είστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέτε. Δεν μπορεί να λέτε εδώ πέρα ότι ο χρόνος της Επιτροπής είναι απεριόριστος και δεν προβλέπετε πουθενά από τον κώδικα ποινικής δικονομίας ότι μπορούμε να συνεδριάζουμε και ένα χρόνο και δύο χρόνια και τρία χρόνια όσα κρίνετε εσείς. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Διαβάστε λίγο τον κανονισμό της Βουλής. Στο άρθρο 144.7 λέει ότι ο χρόνος της Επιτροπής δεν είναι απεριόριστος, καθορίζεται από την ολομέλεια της Βουλής. Δεν τον καθορίζουμε εμείς ως Επιτροπή, δεν τον καθορίζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, τον καθορίζει η ολομέλεια της Βουλής. Ωραία. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα μήνα, παρήλθε ο μήνας με όλα αυτά τα διαδικαστικά και με την άρνηση, την πείσμον άρνηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου να αυτοεξαιρεθεί. Και σήμερα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε τους μάρτυρες. Πάμε λοιπόν για να γίνω έτσι συγκεκριμένος. Και βάζουμε, θεωρώ ότι επειδή ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, δεν συμφωνεί καμία με την άλλη, παρά μόνο σε κάποια θέματα. Ποιο είναι το θέμα που βασικά συμφωνούμε από ό,τι έχω καταλάβει? Ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εξέταση των μαρτύρων που αφορούν την περίοδο από το 2012, 2013, 2015 και μέχρι σήμερα που αφορά και το δυστύχημα των Ντεμπών, θα πρέπει να υπάρξουν έγγραφα. Ζητήθηκε σωρία εγγράφων από όλες τις πτέρυγες. Η Νέα Δημοκρατία είπε σε όλα τα έγγραφα ναι. Σε όλους τους μάρτυρες καταρχήν ναι. Ανοιχτό κατάλογο μαρτύρων. Άρα όλα αυτά καταδεικνύουν τη διάθεσή μας να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Επειδή όμως και ο κύριος Σαράκης το είπε και ο εισηγητής της μειοψηφίας το είπε και άλλα κόμματα το είπανε και ο κύριος Οικονομόπουλος, θα πρέπει να έρθουν τα έγγραφα. Τα έγγραφα που βασικά αυτά που έχουν ζητηθεί από ό,τι δα αφορούν την περίοδο 15-23. Και αφού θα έρθουν, που θέλουμε 3-4-5 μέρες, μια εβδομάδα, μετά θα πρέπει και να τα μελετήσουμε. Είμαστε στο σημείο που μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξέταση των μαρτύρων τη Δευτέρα. Ένα λεπτό θα χρειαστώ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τρεις συνεδριάσεις. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία, είναι να, για αυτές τις τρεις μέρες, να καλέσουμε τον κύριο Τάσο Μαντέλη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, το 97-2000, τον κύριο Χρήστο Βερελή, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000-2004, τον κύριο Χρήστο Τσίτουρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή Εργοσέ, 96-2004, τον κύριο Κώστα Γιανακό, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ, 2001-2005, και τον κύριο Νικόλαο Κουρέντα, Διευθύνοντα Σύμβουλο Εργοσέ, 2005-2008. Αυτοί να κληθούν για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και στη συνεδρία τη Τετάρτη, που θα είναι και η τελευταία πριν τη διακοπή, να δούμε τι έγγραφα έχουν έρθει και να φτιάξουμε τότε έναν καταρχάς κατάλογο, ο οποίος όπως είπα και προηγουμένως θα είναι ανοιχτός, αλλά θα υπάρχει ένας μπούσουλας για να μπορεί και η Επιτροπή να ξέρει ποιος είναι ο επόμενος που θα καλείται, για να μπορεί να κάνει και τις κλήσεις. Άρα λοιπόν πάμε, Δευτέρα καλούμε τους πέντε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πέντε μάρτυρες, κάνουμε έναν κατάλογο καταρχάς και μπορούμε να συνεννοηθούμε όλες οι πτέρυγες, για να φτιάξουμε ένα κοινό κατάλογο, τον οποίο θα τον επικυρώσουμε την Τετάρτη με απόφαση της Επιτροπής, και από εκεί και πέρα όλα τα έγγραφα. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, αλλά κανένας χρόνος δεν κρατιέται. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Συγγνώμη. Εντάξει, φεύγω κι εγώ. Έχω διάσκεψη Πρόεδρων. Το είπαμε αυτό. Ο κύριος Τσαβδαρίδης ήθελε να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Εγώ κάλεσα να πάμε προς τη διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Τσαβδαρίδη, η πρόταση είναι οι πέντε μάρτυρες μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στις τρεις συνεδριάσεις, ανοιχτός κατάλογος μαρτύρων, έτσι. Ωραία. Ο κύριος Κόκαλης έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά για το χρονικό διάστημα, ακούστε. Είναι αδύνατον σε ένα μήνα και σε δύο. Και εφτά αν χρειαστεί, εφτά μήνες. Σίγουρα δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, τρία και τέσσερα χρόνια. Να σκεφτούμε ότι η ανάκριση, η δικαστική ανάκριση, ήδη θα διαρκέσει πάρα πολύ. Πολλό δε μάλλον όταν ακόμα δεν έχουμε δει και δεν έχουμε μελετήσει τα έγγραφα. Άρα, το να δείχνουμε ότι, ότι πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα, νομίζω είναι λάθος. Όσο χρόνο χρειαστεί. Πρώτον. Δεύτερον, στην αρχική μου τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, είπα, δεν έκανα ερμηνεία των διατάξεων, είπα ποια είναι η άποψη που διαμορφώθηκε στην Εξεταστική. Προσέξτε, η Εξεταστική Επιτροπή με την απόφαση της κατά πλειοψηφία για την κυρία Κωνσταντοπούλου και με την αποδοχή της αυτοεξαίρεσης
του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Ράπτη την αποδοχή, την ομόφωνη. Κανείς δεν είπε όχι. Είπε κανείς όχι? Όχι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Εξεταστική Επιτροπή είπε, έστω και κατά πλειοψηφία, ότι εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Κάποιοι διαφωνούν. Είναι απολύτως σεβαστό να διαφωνούν. Αυτοί όμως οι κάποιοι δεν σέβονται τη διαφορετική άποψη. Τρίτον, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, τα έγγραφα. Νομίζω συμφωνούμε ότι πρέπει να προηγηθούν τα έγγραφα. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Πώς, με ποιο τρόπο αφενός πρέπει τα έγγραφα να προηγηθούν και αφετέρου να ξεκινήσουμε την εξέταση μαρτύρων με τους μάρτυρες από το 1997. Οι προτινόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Μάρτυρες, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι, 69 στο νούμερο, αφορούν το χρονικό διάστημα 2014 έως και σήμερα. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο κ. Τσαβδαρίδης, ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους μάρτυρες. Ναι, να ξεκινήσουμε από το 97 με τα πολιτικά πρόσωπα και να διαμορφωθεί ο κατάλογος, δεν τους ανέφερα, για χάρη συντομίας του χρόνου όλους και τους τους 69 και μετά να προχωρήσουμε αφού έρθουν βέβαια και τα έγγραφα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκολη. Κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Συμφωνείτε? Ωραία. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Εγώ θα συμφωνήσω με τη λογική που έβαλε ο κύριος Στυλιανίδης. Μου κάνει εντύπωση αν αυτή τη λογική την παρακολούθησαν και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως η Επιτροπή αυτή δεν έχει ούτε για πολιτική αντιπαράθεση ούτε για το ΚΚΕ να εκφράσει την αντίθεσή του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες στη Βουλή που μπορούμε να το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια και πολύ καλύτερα. Και επειδή εγώ δεν είμαι νομικός, εσείς υπόλοιποι είσαστε όμως, και μιλάτε για ποινικούς κώδικες, για διαδικασίες. Ξέρω ότι όταν υπάρχει ένα περιστατικό, ξεκινάς από το συμβάν να εξετάζεις. Δεν ξεκινάς ανάποδα. Και ας αφήσει η Νέα Δημοκρατία τη λαθροχειρία, το ΚΚΕ και άλλα κόμματα θέλουν από το 97 να ξεκινήσει η έρευνα. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η έρευνα από το συμβάν. Όπως γίνεται με όλη, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω, με όλες τις περιπτώσεις που εξετάζει η δικαιοσύνη. Αν δεν ξεκίνησε από το συμβάν και να ξετυλεί σιγά σιγά το κουβάρι, τότε δεν κάνεις τίποτα. Είναι προθύστερο, είναι ανορθολογισμός. Είναι ανορθολογισμός. Αν δεν έχουμε τα έγγραφα και σας στέλνουν τα έγγραφα, ας πάμε τότε λίγο αργότερα. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι υπουργοί του 97 να ξεκινήσουμε από αυτούς να κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση και μετά χρειάζεται να τους ξαναφωνάξουμε πάλι, γιατί ενδεχόμενα θα χρειαστεί να τους ξαναφωνάξουμε. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσουμε με βάση την ορθολογική σκέψη, δηλαδή από το συμβάν και από αυτούς που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το συμβάν, και είπα πριν στην πρωτομιλία μου ποιοι πρέπει να είναι αυτοί. Πρώτον, αυτή η προσωρινή ειδικούσα επιτροπή του Συλλόγου Πληγέντων. Δεύτερον, οι εμπειρογνώμονες που εξέτασαν, οι τρεις επιτροπές που συστάθηκαν των εμπειρογνωμόνων. Οι δύο αρχές που πιστοποιούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, η ΡΑΣ και ο Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροπορικών, Σιδηροδρομικών και άλλων, και μετά να πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα, στους συνδικαλιστές που κατέγγελναν εδώ και πάρα πολύ καιρό και τις οργανώσεις τους ζητήματα που έθεταν ζητήματα ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, στις εταιρείες Εργοσέ, Τρενοσέ και Εργοσέ, στην Hellenic Train, και μετά να πάμε στις εταιρείες κατασκευής και μετά στα πολιτικά πρόσωπα στο τέλος. Τι σύμπλευση περίεργη είναι αυτή τώρα ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις να ξεκινήσουμε, λέει, από πολιτικά πρόσωπα και πρώτα να έρθουν. Δηλαδή τι θα κάνουμε εδώ πέρα, πανηγύρι θα στήσουμε? Σόου θέλουμε να κάνουμε? Ή θέλουμε να ερευνήσουμε το συμβάν και να γενικεύσουμε το ζήτημα με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου? Τι μας ενδιαφέρει? Αν είναι να κάνετε σοου, εμείς θα το καταγγείλουμε. Αν είναι να έρθουν πρώτα τα πολιτικά πρόσωπα και όσοι συμφωνούν με τα πολιτικά πρόσωπα, θα τους καταγγείλουμε όλους. Από την πλεύση ελευθερίας μέχρι όπου μπορεί να φτάσει, μέχρι την αδημοκρατία. Δεν είναι έτσι το θέμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όχι.
Εμείς ξεκινάμε από το έγκλημα, ξεκινήσαμε από το έγκλημα και είπαμε ότι αυτό το έγκλημα εδράζει τις αιτίες του στο 97. Δεν ξεκινήσαμε από το 97. Άρα λοιπόν αυτό που προτείνουν ξεκινάς από το συμβάν. Δεν ξέρω καμία περίπτωση που δεν ξεκινάς από το συμβάν. Πάντοτε από το συμβάν η έρευνα ξεκινάει για να ξετύλιξεις. Η πρότασή μας ξεκινά από το έγκλημα στα Τέμπη. Η πρότασή μας λοιπόν ξεκινάει από το έγκλημα στα Τέμπη. Με βάση αυτό το έγκλημα ανοίξαμε το φάκελο συνολικότερα της ασφάλειας. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει από το έγκλημα, από το συμβάν ο συμβάν, και μετά θα πας στα υπόλοιπα ζητήματα. Πώς θα ξετύχει το κουβάρι? Κάνοντας μια πολιτική συζήτηση επί ανέμων και υδάτων και όχι επί πραγματικών γεγονότων και περιστατικών? Και πώς θα έρθουν σε γνώση μας τα πραγματικά περιστατικά, αν δεν συζητήσουμε και δεν διερευνήσουμε το έγκλημα και το συμβάν αυτό? Πού τα βρήκατε αυτά γραμμένα? Ή θα συμφωνείς λοιπόν στη λογική ότι ξεκινάμε από το έγκλημα, ξεκινάμε από το συμβάν, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το θεωρούν και έγκλημα, ή θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το συμβάν να το διερευνήσουμε και να δούμε μετά τις προεκτάσεις που αυτό έχει στα υπόλοιπα ζητήματα? Αυτή είναι η άποψη που θα συμφωνήσω, με αυτή την ουσία, με αυτή τη λογική. Αλλιώς ο καθένας βάζει όποια λογική θέλει μετά και θα τοποθετηθεί για το πώς στέκεται στην υπόθεση διερεύνησης της ουσίας του εγκλήματος αυτού. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Ο λόγος τώρα είναι στον κύριο Σαράκη. Ζήτησε κύριε Πρόεδρε. Α, ζητώ συγγνώμη κύριε Σαράκη, θα μας επιτρέψετε η κυρία Πέρκα, συγγνώμη, γιατί έχει διάσκεψη Προέδρων. Διάσκεψη. Κυρία Πέρκα. Ναι, βεβαίως έχουμε τοποθετηθεί στην πρωτομιλία μας, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον για τα πρακτικά ξαναγίνει το δεύτερος γύρος. Εγώ συμφωνώ, όπως είπαμε, την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εάν αλλιώς είναι πετάμε την μπάλα στην εξέντρα, αν ξεκινήσουμε από το 97 για να φτάσουμε στο σήμερα και στο δυστύχημα, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς όπως το είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, με τους ανθρώπους που πιο πολύ ξέρουν, θα μας φωτίσουν, θα μας δώσουν στοιχεία. Και τους συνδικαλιστές και τους διευθύνοντες και τις ρυθμιστικές αρχές, για να καταλήξουμε πια, αφού έχουμε εμπλουτίσει και έχουμε διευκρινίσει διάφορες απορίες, προφανώς θέλουμε και όλα τα έγγραφα, για να φτάσουμε μετά στα πολιτικά πρόσωπα. Συμφωνώ τέλος πάντων με αυτή την πρόταση, το είπα από την αρχή, και σας χαιρετώ γιατί πρέπει να πάω στη διάσκεψη του Προέδρου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Πέρκα. Ο κύριος Σαράκης τώρα για. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απευθυνόμενο σε όλους τους συναδέλφους, θα ήθελα να τους παροτρύνω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την νυφαλιότητά μας, να διασφαλίσουμε το κύρος απέναντι σε όλους τους πολίτες, και θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι το πρώτιστον να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, την δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Έχουμε εκτεθεί η πατρίδα μας, το ότι πολλοί από εμάς ισχυρίζονται ότι ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας διερευνά αδικήματα και, αν θέλετε, ασκεί ποινικές διώξεις σε Έλληνες πολίτες για πράγματα που αφορούν το δημόσιο βίο. Αυτό θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι εάν φτάσουμε εδώ, είτε στην Εξεταστική Επιτροπή είτε η ελληνική δικαιοσύνη δεν βρει τους ενόχους, εάν υπάρχει έγκλημα πάντοτε με αυτή πάντοτε την προϋπόθεση, γιατί μιλάω σαν νομικός, τότε πραγματικά εχωρούμε δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα, σε τρίτους. Δεν μπορεί κανένας Ευρωπαίος εισαγγελέας να ψάξει την αλήθεια. Αυτό είναι πρώτη στο καθήκον δικό μας. Έπειτα, θα ήθελα ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε έναν θεσμικό ρόλο, και ναι μεν προερχόμαστε από διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά εδώ έχουμε έναν συγκεκριμένο ρόλο που είναι πάνω από τα κόμματα, πέρα από διάφορες, αν θέλετε, κομματικές αντιπαραθέσεις. Είμαστε ένα σώμα, μία εξεταστική επιτροπή που αναζητούμε πραγματικά την αλήθεια σε ό,τι έχει συμβεί. Εδώ τι έχει συμβεί? Ένα τραγικό δυστύχημα όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 57 συμπολίτες μας. Πώς θα πρέπει να το διερευνήσουμε? Μόνο και μόνο επειδή να δημιουργούμε εντυπώσεις στους τηλεθεατές ή σε όλους αυτούς οι οποίοι αρέσκονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία? Πρέπει να κάνουμε ουσιαστική δουλειά. Ποιος θα μας δώσει το υλικό? Το υλικό πρέπει να, καταρχήν, όταν είναι μια εξεταστική επιτροπή που διερευνά κάτι, πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία, τα πορίσματα, ένα πρωτογενές υλικό. Είναι ποτέ δυνατόν να ξεκινήσουμε
την έρευνα μιας υπόθεσης χωρίς να γνωρίζουμε τα βασικά δεδομένα, χωρίς να έχουμε τα έγγραφα, χωρίς να έχουμε τον χρόνο να τα μελετήσουμε. Δηλαδή για το ΦΙΑΘΗΝΕ θα κάνουμε τις διαδικασίες. Πρέπει να κάνουμε την ουσία. Πώς θα το διερευνήσουμε? Εδώ έγινε, θα ξεκινήσουμε πραγματικά και δεν θέλω να λέω ότι συμφωνούμε με κοινοβουλευτικές ομάδες. Έτσι, συμφωνώ με την πρόταση ότι έγινε ένα τραγικό δυστύχημα. Οι μάρτυρες αυτοί που θα έρθουν, που γνωρίζουν για το συγκεκριμένο δυστύχημα, θα μας δώσουν την κατεύθυνση. Αυτοί ξέρουν να μας πούν ή έχουν κάνει την έρευνά τους γιατί έγινε το δυστύχημα. Γιατί έγινε. Και εμείς θα πάμε να βρούμε, αφού βρούμε, δηλαδή δεν λειτουργούσε σηματοδότηση. Θα πάμε μετά να ψάξουμε να βρούμε πότε έγιναν συμβάσεις για σηματοδότηση. Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν? Ποιοι συμμετείχαν στο έργο? Πόσα λεφτά δαπανήθηκαν? Γιατί φτάσαμε στις 7-17 που ήταν όταν δηλαδή πιεστήκαμε να λειτουργήσει η σηματοδότηση και διαπιστώσαμε ότι το έργο είχε χωριστεί σε 10 υπεργολαβίες και ήταν ασύμβατο ποτέ να γίνει μια γραμμή? Άρα να μας δώσουν εδώ οι μάρτυρες του δυστυχήματος των Τεμπών, οι συγγενείς των θυμάτων, αυτοί που έζησαν το δυστύχημα, αυτοί που έκαναν δηλαδή, που ξέρουν να μας πούν κάποια πράγματα και να μας δώσουν τις κατευθύνσεις. Και εμείς οφείλουμε να βρούμε τι οδήγησε, ποιοι ευθύνονται, που ενώ δόθηκαν χρήματα για να υλοποιηθεί ένα έργο, δεν έγινε ποτέ, και όχι μόνο δεν έγινε, φτάσαμε στο τραγικό αποτέλεσμα η μη κατοχήρωση της ασφάλειας των συγκοινωνιών να οδηγήσει σε θάνατο συνανθρώπων μας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα που μου έχει δοθεί είναι, πρώτον, όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, δεν χρειάζονται να υπάρχει οξύτητα, να βάλουμε ένα πλάνο, να το δουλέψουμε και σας παρακαλώ πολύ, δεν είμαστε εδώ ένα reality, συγγνώμη που θα το πω αυτό, που να κερδίζουμε την τηλεθέαση. Θα πρέπει, μη μας πιέζει ο χρόνος σε αυτό το σημείο, να μελετήσουμε τα έγγραφα και εγώ θεωρώ, αφού τα μελετήσουμε, να μας δοθεί ένας χρόνος 10 ημερών σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που δεν αρκεί και να ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων. Αλλά να αποφασίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε από τα θύματα, από τους αυτόπτες μάρτυρες αυτού του δυστυχήματος, από τους πραγματογνώμονες που ξέρουν γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαράκη. Ο λόγος στους Σπαρτιάτες και τον κύριο Δημητριάδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του ΚΚΕ ότι πράγματι πρέπει να ξεκινήσουμε από το συμβάν. Γιατί εξαιτίας του συμβάντος, του εγκλήματος, είμαστε εδώ. Οπότε με τη λογική κάποιων κάνουμε και παράκι με το ΚΚΕ. Εκτός την πλευρά της ελευθερίας. Με κάτι τη λογική κάποιων. Δεν φταίω εγώ. Άλλοι το ξεκίνησαν, λοιπόν. Δεύτερον, θα πρέπει να πω ότι, επειδή ακούστηκαν κάτι για σύμπλευση. Λοιπόν, με την πλέση της ελευθερίας δεν έχουμε καμία σύμπλευση. Ταυτιζόμαστε μόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Αν δεν την πρόταση της πλέσης ελευθερίας, προτείνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό εδώ. Προτείνουμε κάποια συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ενόχλησε που είπα τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά να θυμίσω ότι ο κύριο Μητσοτάκη ζήτησε συγγνώμη. Ω ανεύθυνο ζήτησε συγγνώμη ή ω υπεύθυνο. Και δεύτερον, να θυμίσω ότι βάση του επιτελικού κράτου, δεύτερο εγώ, έχει τον συνοσμό του κυβερνητικού έργου. Αυτό συντονίζει. Τι να κάνουμε? Όταν ξέρετε υπάρχει, το είπα και πριν, όταν υπάρχει ένα ατύχημα σε ένα πλοίο, πάρε τον πλοίαρχο πρώτα. Λυπάμαι. Δεύτερον, θέλω να μιλήσω επί προσωπικού τώρα, γιατί ακούστηκε ένα υπονοούμενο, είδαμε και παλιά το παράκι, λέμε το ΣΥΡΙΖΑ και με ένα άλλο κόμμα, επειδή λέτε για τη Χρυσή Αυγή, επειδή μάλλον κάποιοι στα διάβαστη. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις του κ. Μιχαλολιάκου, που είναι ο Γενικός Γραμματέας, ξέρετε τι μας έχει πει, γενναίες 14. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή, διότι εγώ πήγα στο Γροθιάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχές Σεπτεμβρίου και τύπησα θύματα που εκταλήθηκαν από τους Ναζί. Οπότε παρακαλώ, αφήστε την καραμέλα. Όχι σε μένα αυτά εδώ. Και θα παρακαλέσω, όχι τέτοια υπονοούμενα ξανά, θα απαντήσω πολύ χειρότερα. Για παρεάκια, μου λένε για παράκια. Το χειρότερα, εγώ θα πω για ποιους ψήφισαν, ποιοι ψήφισαν το μνημόνιο. Δεν απειλώ κανέναν. Όχι, δεν απειλώ καθόλου. Δεν απειλώ κανέναν. Όταν λέτε και απαράκια, μη μου λέτε εμένα και τη πλευρά της ελευθερίας. Παράκληση. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα εγώ τέτοιο. Δεν απειλήσε κανέναν, κύριε. Είπα για παράκια να μην μιλάτε. Να μην λέτε κάποια παράκια. Λοιπόν, παράκληση. Εμένα υπονοήσατε, όχι κανέναν άλλον. Συγγνώμη. Και δεν απειλώ κανέναν. Όταν λέω θα κάνω και κριτική πολιτική. Πολιτική κριτική, δεν απειλώ ούτε παδαζίγω ούτε τίποτα. Αυτά λέτε εσείς. Δεν λέω εγώ.
Παράκριση λίγο. Λοιπόν, δεύτερον και πιο σημαντικό. Θα ήθελα να πω ότι εμείς θα θέλαμε να έρθουν πρώτα τα συγγενείς των θυμάτων και κυρίως επιγνώμες και κυρίως να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες. Είναι πάει για θέση μας ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα πρέπει να αντιρρευθούν. Και μάλιστα να πω, όσον αφορά για τον χρόνο, να πω ότι. Ναι, πράγματι δεν θα φτάσει ένας μήνας, θα πεθυλωρήσουμε περισσότερο, δεν έχουμε βέβαια περιορίσει τον χρόνο, όμως θα πρέπει να έχουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να αντιλευκάνουμε αυτό το έγκλημα, βασικά. Και λοιπόν, θα ήθελα να πω και κάτι. Θα ήθελα να πω ότι είναι ιστορική αυτή η επιτροπή. Για μας έχει ιστορικές ευθύνες και πρέπει να αντιλευκάνουμε τα πάντα και να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Οικονομόπουλο, αλλά δεν τον βλέπω εντός αιθούσης, ούτε και τον κύριο Φλόρο. Ο κύριος Χουρδάκης επίσης δεν βρίσκεται εδώ, είναι ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Χουρδάκης. Άρα, από αυτά που βλέπω, συνεπώς και από τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και του ανεξάρτητου βουλευτή στην αντικατάστασή του, η απόφαση της Επιτροπής κατά πλειοψηφία είναι ως προς την εξέταση των μαρτύρων να ακολουθηθεί ένας ανοιχτός κατάλογος. Τη Δευτέρα να ξεκινήσουμε με πρώτους μάρτυρες, τους κυρίους Μαντέλη, Βερελή και Τσίτουρα. Έβαλα μια πρόταση. Τη δέχεται η Νέα Δημοκρατία αυτή την πρόταση? Μα έχουν τοποθετηθεί δια των εισηγητών του στα κόμματα, κύριε Καραθανουσόπουλε. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό. Έχουν τοποθετηθεί. Έχει αποφασίσει το σώμα, κύριε Καραθανασόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Παρακαλώ, σας έδωσα και παραπάνω χρόνο, νομίζω, τιμώντας σας. Έχει αποφασίσει ήδη δια των εισηγητών η Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία. Κάνω ανάγνωση. Και είναι και η πλειοψηφία. Μα έκανα πρόταση. Και στην πρότασή μου σεβάστηκα την πρόταση του Κουκουέ. Η πρόταση δικιά σας, κύριε Καραθανασόπουλε, να ξεκινήσουμε από το 97, αν δεν το καταλάβατε. Παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Εντάξει. Παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Άρα τη Δευτέρα. Εμένουμε στην πρόταση. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ, είστε ένας άνθρωπος συνεννοήσιμος και μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει καλά. Λοιπόν, άρα κατά πλειοψηφία τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με πρώτους μάρτυρες σύμφωνα με τον κατάλογο, τους κυρίους Μαντέλη, Βερελή και Τσίτουρα. Και κατόπιν θα προχωρήσουμε στις κλήσεις και των άλλων δύο μαρτύρων, του κυρίου Γιαννακού και του κυρίου Κουρέντα, μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα κάνουμε συνεδριάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος έρευνας. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ορίζεται για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην ίδια αίθουσα με θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέταση μαρτύρων. Παρακαλώ και να. Για να καταγραφεί μόνο και μόνο στα πρακτικά, εμείς διαφωνούμε σφοδρότατα με αυτή την απόφαση. Θα βγούμε να την καταγγείλουμε ως παρελκυστική. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.